Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Πώς νιώθεις? Καλή μας επιτυχία. Τέλεια. Τέλεια, ε. Άψογα. Λοιπόν, η Μαρία Υπερδικαία είναι μαζί μου με το δολοφονικό της σχόλιο. Ελπίζω να το συνεχίσει και φέτος. Πώς είσαι? Νάσο μου, καλησπέρα. Καλή αρχή. Είμαι τέλεια, πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ. Είμαστε σε μια εξαιρετική εκπομπή με πολλά αποκλειστικά θέματα. Καλή μας αρχή. Να είμαστε καλά. Και βεβαίως ο Νίκος Νικολετάκης, ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω περάσει πάρα πολλά στο πεζοδρόμιο μαζί του. Πώς νιώθεις, Νικόλα? Μια χαρά. Άνετα. Καλή μας αρχή, καλή τηλεοπτική σεζόν. Θέλω να πω ότι αυτή η εκπομπή έχει σκοπό να παράξει επικαιρότητα και όχι να ακολουθεί την επικαιρότητα. Βεβαίως. Και θα έχουμε και πολλά αποκλειστικά. Λοιπόν, και μιας που είπαμε για ταχύτητα, μιας που είπαμε για πληροφορία, μιας που πρέπει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να μπούμε στη ροή της εκπομπής, πάμε να δούμε τι θα παρακολουθήσετε σε λίγο στην εκπομπή επί τόπου. Για πάμε, δείτε εδώ. Αυτά είναι τα αποκλειστικά πλάνα τα οποία έχουμε μόνο εμείς και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Είναι από το Γκλέντι. Είναι το τελευταίο ζεϊμπέκικο του Γιώργου Αγγελόπουλου όταν ακόμα η μητέρα του ήταν εν ζωή. Λίγα λεπτά μετά η μητέρα του έφυγε από τη ζωή. Είναι πλάνα τα οποία τα βλέπετε, είναι πλάνα από drone, είναι πλάνα αποκλειστικά που θα δείτε μόνο εδώ στην εκπομπή επιτόπου. Αλλάξουμε θέμα γιατί δεν έχουμε μόνο ένα θέμα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας θέμα. Ποιο είναι το επόμενο μας θέμα? Είναι το νέο σπίτι της Άννας Μαρίας, της πρώην βασίλισσας και πλέον βασιλομήτωρ Άννας Μαρίας, στην Εκάλη. Ναι, η Άννα Μαρία φεύγει από το κέντρο της Αθήνας, από εκεί που της παραχώρησε το διαμέρισμα η οικογένεια Λεμού και πηγαίνει στο Καστρί για πρώτη φορά. Βλέπετε πλάνα από τις εργασίες. Πήγαμε εκεί, καταγράψαμε τα πάντα, τα μοιραζόμαστε μαζί σας, γιατί αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ρεπορτάζ. Αυτή είναι η επικαιρότητα που παράγουμε. Και βέβαια, πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο θέμα. Θέλετε να δυνατήσετε και ψάχνετε να βρείτε εύκολο τρόπο? Φρενίτιδα έχει πιάσει τους Έλληνες, καλοφαγάδες και μη, που θέλουν να τρώνε τα μπέργκερς και τις πίτσες τα βράδια, αλλά νομίζουν ότι παίρνοντας το φάρμακο των διαβητικών μπορούν να δυνατήσουν. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα. Είναι ή όχι επικίνδυνη η χρήση της? Είναι ή όχι επικίνδυνο για αυτούς που είναι καλά στην υγεία τους και το παίρνουν για να δυνατήσουν? Σε λίγο, πολλές λεπτομέρειες, πολλά πρόσωπα θα περάσουν από εδώ. Και αναφέρομαι σε προσωποκεντρικές ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάνει χρήση φαρμάκου και θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι κάποιοι έφτασαν σε σημείο να έχουν παρεσθήσεις. Οπότε μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, Θοδωρή, με την αποκάλυψη, την πρώτη αποκάλυψη που έχουμε για τη νέα ζωή της Άννας Μαρίας, 6 μήνες μετά το θάνατο του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Η Άννα Μαρία λοιπόν, η τέως βασίλισσα των Ελλήνων, για κάποιους όμως είναι και βασίλη πριγκίπισσα του Δανέζικου θρόνου. Ξέρουμε ότι μέχρι τώρα έμενε σε ένα πολυτελές διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στη Βασιλή Σοφίας. Το διαμέρισμα αυτό ανήκει στην οικογένεια Λεμού, είχε παραχωρηθεί από την οικογένεια Λεμού και από εκεί και πέρα ξεκίνησε να κάνει κάποιες επίσημες και ανεπίσημες εμφανίσεις στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Τι έχουμε κάνει, Νίκο? Έχουμε κάνει επιτόπου ρεπορτάζ και θα σε παρακαλούσα να έρθεις να καθίσεις δίπλα μου, διότι εμείς εδώ μοιραζόμαστε χώρο και χρόνο με όλους. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι πλάνα από drone. Το έχουμε εξασφαλίσει. Μπορούν να δουν για πρώτη φορά σε τέτοια ανάλυση οι τηλεθεατές την κατοικία αυτή τη στιγμή της Τατιάνας Μπλάτνικ και του Νικολάου. Η οποία είναι ποια? Είναι αυτή εδώ δεξιά? Είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι η κατοικία της Τατιάνας και του Νικολάου. Της Τατιάνας Μπλάτνικ και του Νικολάου. Το βλέπετε. Λοιπόν. Ο Άρης Λιχναράς μας φέρνει την εικόνα μπροστά, έτσι ώστε να έχετε μια εικόνα. Μιλάμε για μια πολύ χλυδάτη περιοχή, έτσι? Βεβαίως. Είναι μια χλυδάτη περιοχή, είναι μια από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδας. Είναι πολύ καλά φυλασσόμενη. Εκεί ζουν στελέχη επιχειρήσεων, πολιτική λόγω και της ιστορίας που έχει, στελέχη καναλιών. Γενικά είναι μια επιχειρηματίες ισχυρή. Έχω την εντύπωση, αν δεν με απατάει η μνήμη μου και βλέπω πραγματικά πισίνες σε ορόφους, βλέπω την απόλυτη χλίδα, λες και είμαστε στο Beverly Hills Ελλάδος είναι. Είμαστε στο κέντρο της Εκάλης, κυρίες και κύριοι, μια πολύ κεντρική περιοχή. Έχω την αίσθηση ότι εκεί κοντά και το σπίτι νομίζω ότι το βρήκε ο κύριος Θανόπουλος, ο κουμπάρος του ζευγαριού. Ο γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος είναι απέναντι. Ο γόνος της οικογένειας που έχει τα σούπερ μάρκετ εκεί.
ο κ. Στανόπουλος. Αυτός ήταν ο μεσολαβητής. Από το 2014 που μετακόμισαν εκεί, είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση, καθώς γειτονεύουν με το σπίτι που έχει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς τους χωρίζει ουσιαστικά ένας μπορούμε τύπος. Λίγο να παγώσουμε την εικόνα. Πριν λοιπόν που παγώσαμε την εικόνα, κυρίες και κύριοι, είχατε τη δυνατότητα να δείτε το σπίτι και φαίνεται από ψηλά μια σκαλοσιά. Η σκαλοσιά αυτή δεν φαίνεται τόσο καλά και δεν είναι τόσο διάκριτη από ψηλά. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε και επιτόπου. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι επιτόπου. Πήγαμε λοιπόν επιτόπου, έχουμε τα υπέργεια πλάνα, έχουμε πάει εκεί, έχουμε βάλει κάμερα. Βλέπετε λοιπόν. Είναι οι εργασίες. Πρέπει να πω ότι έχουν βάλει και έναν κάδο που μεταφέρουν τα μπάζα. Κάνανε και εργασίες όταν είχα έρθει και εγώ εκεί στο σημείο. Γενικά υπάρχει ένας οργασμός εργασιών στην περιοχή, όχι μόνο στο συγκεκριμένο ακίνητο. Να σας πω τώρα ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το συγκεκριμένο συγκρότημα, επειδή έχουν και κάποια ακίνητα που είναι προς πώληση, είναι σχεδόν διπλάσια η αξία σε σχέση με τις εμπορικές αξίες της περιοχής. Οι εμπορικές αξίες της περιοχής είναι, ας πούμε, 4 με 5.000 ευρώ το τετραγωνικό, κατά μέσο όρο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό μπορεί να φτάνει και τις 8.000 ευρώ, για, λόγω της ιστορίας, λόγω του ότι είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Μιλάμε για τα ακίνητα τα οποία τα εκμεταλλεύεται ο κατασκευαστής, ο οποίος είχε κάνει συνεννόηση με τη Σοφία Κατσανέβα και είχε πάρει αντιπαροχή τότε, της έδωσε και το 50%. Το ιστορικό λοιπόν των συγκεκριμένων σπιτιών και αυτό το συγκεκριμένο έτσι, συγκρότημα κατοικιών το έχουμε ήδη σε ένα βίντεο, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να αντιληφθεί τι λέμε. Ανακεφαλαιώνοντας εγώ, να σας πω το εξής. Να σας πω ότι μιλάμε για τρία σπίτια, για τρεις μεζονέτες. Στη μία μένει ήδη ο Νικόλαος και η Τατιάνα. Στην άλλη, που είδαμε πριν από λίγο τα πλάνα από τις εργασίες, αναμένεται να μείνει η Άννα Μαρία σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Στην τρίτη μπορεί να πάει ο Παύλος με τη Μαρή Σαντάλ, δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να διασταυρωθούν τουλάχιστον μέχρι ώρας. Το θέμα τώρα είναι το εξής, ότι έχουμε αυτό το κτήμα. Το κτήμα αυτό είναι το κτήμα Γαλήνη. Το κτήμα Γαλήνη, το οποίο απλώνεται και έχει μια καταπληκτική ιστορία. Και πιστέψτε με, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι πολλές φορές η ιστορία δεν ξαναγράφεται, αλλά γράφεται από την αρχή. Και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά το βίντεο, το οποίο ουσιαστικά τι μας κάνει, μας ταξιδεύει στο παρελθόν και την ιστορία αυτής της ιστορικής περιοχής. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μια πολυτελέστατη κατοικία ανακοινίζεται σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές των Βορείων Προαστίων, στην οποία σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ πρόκειται να εγκατασταθεί η Άννα Μαρία, σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Στο χώρο που βρίσκεται η ιστορική βίλα Γαλήνη του Παπανδρέου στο Καστρί, συνορεύει η πολυτελής κατοικία όπου διαμένουν ο Νικόλαος και η Τατιάνα από το 2013, τρία χρόνια μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους στις Πέτσες. Ακριβώς δίπλα ετοιμάζεται η κατοικία που θα μείνει και η μητέρα του. Ο Νικόλαος, ο δεύτερος κατά σειρά γιος της θέως βασιλικής οικογένειας, είναι μέχρι στιγμής το μόνο παιδί που ζει στην Ελλάδα. Με την εντυπωσιακή σύζυγό του, ζουν παραπλεύρος της ιστορικής βίλας Γαλήνη σε μια μεζονέτα ιδιοκτησίας Σοφίας Παπανδρέου στο Καστρί. Η ιστορική βίλα έχει μεγάλη και σπουδαία ιστορία. Πρόκειται για το μέρος όπου ο Γεώργιος Παπανδρέου ταύτισε με την αντιμοναρχική πολιτική του δράση το σπίτι όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε το αποτύπωμά του και έγραψε τη δική του ιστορία. Η βίλα είχε κληροδοτηθεί από τη Σοφία Μινέικο με ιδιόχειρη διαθήκη στα εγγόνια της και όχι στο μοναχογιό της Ανδρέα. Την αριστοκρατικής καταγωγής Μινέικο εγκατέλειψε ο Γεώργιος Παπανδρέου για να παντρευτεί την ηθοποιό Κιβέλη. Ένας φλογερός έρωτας αναπτύχθηκε ανάμεσα στην εμβληματική ηθοποιό και στον γέρο της Δημοκρατίας με εκατοντάδες ερωτικές επιστολές, εντάσεις, πάθος, δύσκολες πολιτικές στιγμές και άφθονο κουτσομπολιό από την μεγαλοαστική κοινωνία της εποχής. Όταν κάποια στιγμή ξεκαθάρισε το τοπίο από τις δικαστικές διαμάχες με τους κληρονόμους, έναν αγοραστή όμως που την είχε αγοράσει από τον Ανδρέα και τα Υπουργεία, ήρθε και η εφορία να βγάλει τη βίλα στο σφυρί για 500.000 ευρώ. Όταν και αυτό το κεφάλαιο έκλεισε, ο δευτερόδοκος γιος του Κωνσταντίνου, Νικόλαος, και η σύζυγός του Τατιάνα εγκαταστάθηκαν μόνιμα ως ενοικιαστές σε μεζονέτα που χτίστηκε στους χώρους της ιστορικής βίλας Γαλήνη του Γεώργιου Παπανδρέου.
Η βίλα που μένει ο Νικόλαος χτίστηκε στο οικόπεδο των 5,5 στρεμμάτων που είχε κληρονομήσει από τον παππού της η αδερφή του πρώην Πρωθυπουργού Σοφία και είχε δοθεί αντιπαροχή για να χτιστεί ένα συγκρότημα που αποτελείται από δύο κτίρια 4 κατοικιών από 140 έως 300 τετραγωνικά μέτρα. Στη Βίλα Γαλήνη φιλοξενήθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών. Στο Καστρί φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς πολύ διάσημοι παγκόσμιοι ηγέτες όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Φρανσουά Μιτεράν και άλλοι πολλοί. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, η Άννα Μαρία ετοιμάζεται να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και να μείνει κοντά στον αγαπημένο της γιο. Μάλιστα. Θα μείνει, κυρίες και κύριοι, τελικά η Άννα Μαρία. Μένει να το δούμε, αλλά δεν έχουμε μόνο αυτό. Μείνετε μαζί μας, γιατί θα δείτε και άλλα που αφορούν βεβαίως τη βασιλική οικογένεια και όχι μόνο. Όμως, επειδή έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα στα κινητά όλων μας για καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνετε κάποια θέματα, στέλνετε τις καταγγελίες σας, τις επισημάνσεις σας και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε με τα ιντερνετική τηλεόραση, τουλάχιστον αυτό ευαγγελιζόμαστε, και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να έχουμε επικοινωνία διαδραστική μαζί σας. Τι σημαίνει αυτό? Επικοινωνείτε μαζί μας, τα παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο αλλά και στην αίθουσα σύνταξης αυτόματα επικοινωνούν μαζί σας, αφήνετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και αμέσως μετά οι δημοσιογράφοι μας σας καλούν προκειμένου να ανιχνεύσουν την καταγγελία σας ή αυτό που έχετε να μας πείτε. Οι τρόποι επικοινωνίας μας λοιπόν. Οι τρόποι επικοινωνίας μας, όσοι εσείς που είστε άνθρωποι του διαδικτύου, επιτόπου παπάκι tvopen.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε το mail σας με τα στοιχεία σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε πίσω μαζί σας, διότι διαφορετικά θα είναι δωρονάδωρον. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, 211-212-2352. Σας υποσχέθηκα ότι θα συνεχίσουμε το θέμα του το ρεπορτάζ, το βασιλικό σε εισαγωγικά, και γι' αυτό το λόγο δίνω και πάλι πάσα στον Θόδωρο Στέφο, καθώς 6 μήνες μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου, η Άννα Μαρία είδε πάρα πολλές ανατροπές στη ζωή της να γίνονται. Έχασε άλλον έναν άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι έχεις όλο το ρεπορτάζ αποκλειστικά. Σ' ακούω. Πώς ήταν αυτό το καλοκαίρι και γενικώς πώς ήταν αυτοί οι πρώτοι 6 μήνες χωρίς τον Κωνσταντίνο? Θα λέγαμε ότι ήταν ένα καλοκαίρι μελαγχολικό για την Άννα Μαρία. Υπήρξαν δίπλα της άνθρωποι, είτε από τον Βασιλικό Ναυτικό Όμιλο τον παλιό, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος ο σημερινός, άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι φίλοι του Κωνσταντίνου, οικογένειες όπως η οικογένεια Λιβανού, η οικογένεια Λεμού, οι οποίες γνωρίζονται με την τέως βασιλική οικογένεια από το Λονδίνο. Η Άννα Μαρία έκανε τρεις εμφανίσεις ουσιαστικά. Βλέπετε, συγγνώμη Θοδωρέ, σε διακόπτω, διακόπτω τον ιρμό σου, κάνω κατάχρηση της υπομονής σου, γιατί αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, βλέπετε αποκλειστικά πλάνα από την Άννα Μαρία. Θόδωρε, από πού έχουν έρθει τα βίντεο σε αυτά? Τα βίντεο αυτά είναι από την επίσημη επίσκεψή της Άννας Μαρίας στην Σουηδία. Μάλιστα. Για τον εορτασμό του Χρυσού Ιωβιλέου. Του Κάρολου Γουστάβου, βασιλιά της Σουηδίας, ο οποίος έκλεισε τα 50 χρόνια βασιλείας. Είναι ο δεύτερος μετά την Ελισάβετ σε μακροβιότητα. Μάλιστα. Άρα μετά την Ελισάβετ είναι ο δεύτερος σε μακροβιότητα. Είναι ο δεύτερος. Μέχρι ώρας. Υπάρχει στενή συγγένεια. Η βασίλισσα, η πριγκίπισσα Ίγκριτ της Σουηδίας ήταν μητέρα της Άννας Μαρίας. Μάλιστα. Βλέπουμε τα πλάνα, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Το καλοκαίρι αυτό ήταν πολύ δύσκολο για την Άννα Μαρία. Εδώ βλέπετε, τη βλέπετε βέβαια να χαμογελάει. Αλλά θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι δέχτηκε άλλο ένα χαστούκι της μοίρας. Τι ποιο ήταν αυτό, Θόδωρε? Το συγκεκριμένο ήταν η απώλεια ενός ανθρώπου πολύ δίπλα στον Κωνσταντίνο. Ήταν ο επιχειρηματίας Ανδρεάδης, ο Ολύμπιαν Ανδρεάδης, όπως τον λέγανε. Ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε, τον βλέπουμε και εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο, τον Μάρκο Τωράπτη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ιστιοπλοείας της Κύπρου. Μάλιστα. Όλοι αυτοί είναι κολλητοί. Ήταν μια παρέα. Οι δύο εξ αυτών πλέον δεν είναι ανάμεσά μας. Δεν είναι ανάμεσά μας. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με τον Κωνσταντίνο φίλος πάνω από 50 χρόνια. Πάνω από 50 χρόνια. Και ήταν και πολύ κοντά στη βασιλική οικογένεια. Ήταν ίσως από τους λίγους που είχαν, αν θέλεις, προνομιακή σχέση να συνομιλούν μαζί και τους. Και εδώ στο εξωτερικό, Ελβετία, Αγγλία, είναι μια οικογένεια η οποία δραστηριοποιείται ανά τον κόσμο, θα λέγαμε, οικογένεια Ανδρεάδη. Επιχειρήσεις και εδώ και στο εξωτερικό. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Ανδρεάδης ξεκίνησε από σιδηροδρόμους, εμπορική τράπεζα εδώ, πολλές επιχειρήσεις. Και μετά κάποια στιγμή στη συνέχεια προχώρησε και έκανε και επιχειρήσεις στο εξωτερικό μαζί με το γιο του. Μάλιστα. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ το πλάνο αποκλειστικά.
Είναι και κάτι άλλο το οποίο σας έχω ως έκπληξη. Ένας εκ των τεσσάρων της παρέας που βλέπετε μιλάει για πρώτη φορά στο επιτόπου. Περιγράφει και αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές από την σχέση που είχε με τον Κωνσταντίνο, αλλά και από εκείνα τα πολύ ερωτευμένα απογεύματα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου με την Άννα Μαρία. Δείξτε μου πάλι τη φωτογραφία για να σας πω ότι είναι ο κύριος που βλέπετε δεξιά, εδώ, στην άκρη, είναι ο Μάρκος Οράπτης, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και πιστέψτε με, αυτά που είπε έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δείτε τον. Πώς προέκυψε αυτή η σχέση και αυτός ο γάμος μεταξύ του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας? Ναι, είχε πάει σε έναν αγώνα και είχε έρθει η βασιλική οικογένεια της Δανίας με το θαλαμιγό τους. Και ξαφνικά βλέπει την Άννα Μαρία. Από εκεί πέρα μου διηγεί το Οδυσσέας Χρυσοτζόγλου. Ο αγώνας ήταν παροδία. Αυτός ήταν κολλημένος πάνω στο θαλαμιγό και σαλιάριζε με την Άννα Μαρία. Ούτε προπόνηση, ούτε τίποτε. Ρε, έλα καλέ μου, τίποτε. Τελείως. Ο αγώνας πήγε, πατώσανε. Στην επόμενη δεξίωση, που ήταν η Άννα Μαρία, την πήρε ο Κωνσταντίνος και χορεύαν συνέχεια μαζί. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τον φωνάζει η μάνα του, η Φρεντερίκη, βασίλισσα, και του λέει, ρε παιδί μου, είναι σκάνδαλο. Τέλος πάντων, ας την κοπέλα και λίγο ήσυχη. Πάρε καμιά λίγο κοπέλα να χορέψει, να τη χορέψει κι αυτή κανένας άλλος. Και εσύ, ω μάνα, είμαι πολύ ερωτευμένος. Άμα τη δει κανένας άλλος με τα μάτια τα δικά μου, τι θα γίνω εγώ? Ήταν μία αγάπη θαυμαστή μέχρι τελευταίς βίου. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, και μάλιστα έμαθα με πολύ θλίψη ότι έχει μαραζώσει η Άννα Μαρία τη στιγμή που χάθηκε ο Κωνσταντίνος. Παρόλο το ότι την είδα στην κηδεία του Ανδρεάδη και ήταν πάλι με την τσαχπινιά της, τη δηλικότητά της και έτσι, έχω μάθει ότι είναι άσχημα πολύ. Πώς σας είχε εκμυστηρευτεί, πώς περνούσε τα χρόνια του στο Λονδίνο της εξορίας? Μαραζώνοντας. Το μόνο που μπορώ να εγγυηθώ, όχι λόγω φιλίας, όχι λόγω αγάπης, αντικειμενικότατα, γιατί δεν το δηλώνω μόνο εγώ, το λένε όλοι, ήτανε περισσότερο από όλους μας Έλληνας. Όταν η Φρεντερίκη ήταν σε δεξιώσεις, είμαστε όλοι αψογοί. 12 η ώρα έπαιρνε τις βαλίτσες της, έτσι λέγαμε, τη Σοφία με την Ειρήνη, αγκαζέ και έφευγε. Λήξη συναγερμού και γινόταν χαμός μέχρι το ξημέρωμα και μετά πηγαίναμε και ράζαμε στο καφενέ Καβοντόρο, καφενέ ήταν τότε, που είχε κάτι σωλήνες για κάγκελα, βάζαμε τα πόδια της Ελλήνης να δούμε Ανατολή Ηλίου. Και όταν είχαμε απονομές, επειδή κάτω στα αποδυτήρια γινόταν ο χαμός του χαμού, δεν είχε εκεί βασιλιά και υψηλότατε, χαμός. Με τα φάουλ στο πέλαγος τώρα, όταν σου έκανε φάουλ στο πέλαγος, του λέγες, το οποίον με συγχωρείτε υψηλότατε, μου κάνατε φάουλ. Πέφταν τα μπινελίκια βροχήνα. Λοιπόν, έχοντας αυτά τα αποθυμένα, όταν ήταν βασιλεύς αυτός και βασιλομήτωρη η Φρεντερίκη, πηγαίναμε εμείς τώρα στις δεξιώσεις, υποβάλλοντας έμπα στη Φρεντερίκη. Μια μπροστά λοιπόν να κάνουμε πόξη. Και αυτός τραβιόταν λίγο πιο πίσω και μας έκανε. Να μπορείτε να κουνηθείτε. Ένας εκπληκτικός τύπος με φοβερό χιούμορ, ένας τύπος που είναι κοντά στα 90 και δεν του φαίνεται με τίποτα, έτσι, ο Μάρκος. Όχι, θα λέγαμε ότι είναι μικρότερος, δεν είναι 90. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω, είναι βγαίνει, αλλά καλό είναι να λέμε ότι όταν κάποιος άνθρωπος αθλείται, όπως ο συγκεκριμένος είναι αθλητής και μάλιστα κάνει και θάρρος, ακόμα. Έχει και το θάρρος να κατέβει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, κατεβαίνει ως υποψήφιος, έτσι, στη Βάρη Βουλιαγμένη. Αλήθεια, πίσω από αυτή την κουβέντα, πίσω από το μονταρισμένο ρεπορτάζ το οποίο είδαμε, πες μου λίγο παρασκήνιο. Αποκλείεται να μην σου έχει πει για άλλα πράγματα. Αποκλείεται να μην σου έχει μιλήσει για άγνωστες στιγμές. Να μιλήσουμε για τον Μπουγέλο του βασιλιά, προς τον βασιλιά.
Υπήρξε ένας άνθρωπος ανάμεσα στην ομάδα την ιστιοπλοϊκή. Τότε μιλάμε για μια ομάδα, δεν υπήρχε ο ναυτικός όμιλος Ελλάδος ο σημερινός. Mm-hmm. Ήταν γύρω στα 50-60 άτομα. Μάλιστα. Γνωριζόντουσαν. Ήταν ο Ανδρεάδης, ήταν ο πατέρας της Αλεξίας της Εύερτ, ο Μιλτιάδης ο Εύερτ, ο αείμνηστος. Ήταν κάποιοι άνθρωποι 50-60 άτομα. Γνωριζόντουσαν λοιπόν. Κάποια στιγμή ένας πολύ καλός ιστιοπλοϊός από το Βόλο, ο οποίος δεν σήκωνε και μήγα στο σπαθί του, πήγε να αλλάξει στα ποδητήρια και ο Κωνσταντίνος έλυσε να τον χαιρετήσει γιατί ανέβαινε στην Αθήνα. Και μεταξύ αστείου και σοβαρού, επειδή παίζανε μπουγέλα μετά τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Παίζουμε την μπουγέλα στο βασιλιά. Του χτυπήσανε την πόρτα. Στα ποδητήρια. Στα ποδητήρια. Ναι. Του χτυπήσανε την πόρτα λοιπόν και του είπανε Μάνθος συγκεκριμένα, λέει, φεύγει ο βασιλιάς τότε όπως τον αποκαλούσανε, φεύγει ο βασιλιάς, θέλει να σε χαιρετήσει. Δεν βγαίνω έξω. Όχι, θα βγεις, δεν βγαίνω. Τελικά δεν βγήκε και κάποια στιγμή πήγε ο Κωνσταντίνος, ανέβηκε στα ποδητήρια και του χτύπησε ο ίδιος την πόρτα. Μάνθο άνοιξε, είναι ο βασιλιάς. Έξω. Ανοίγει την πόρτα ο Μάνθος, είχε ένα κουβά στο χέρι και τον έκανε τον Κωνσταντίνο, όπως αναφέρει και ο Μάρκος ο Ράπτης, σύγχρονο. Μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε. Αυτά και άλλα πολλά βέβαια θα ακούτε και θα βλέπετε και θα παρακολουθείτε από τους πρωταγωνιστές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα πρέπει να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί το βιβλίο της κοινωνίας δεν είναι ίδιο. Κάθε σελίδα είναι διαφορετική. Εμείς ως καταγράφοντες στα δημόσια είμαστε εδώ και για να σας ενημερώνουμε και για να σας ψυχαγωγούμε, θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά δυστυχώς καλούμαστε να διαχειριστούμε και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Όλη την εβδομάδα ζήσαμε αυτό το τραγικό παιχνίδι της μοίρας που έπαιξε ο Θεός, ναι, γιατί ο Θεός μας παίρνει από αυτή τη ζωή, το οποίο κορυφώθηκε χθες με την εξώδια ακολουθία και την κηδεία της μητέρας του Γιώργου Αγγελόπουλου. Μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για έναν άνθρωπο ο οποίος από τα 17 του χρόνια έμεινε χωρίς πατέρα, είχε την μητέρα του πάντα κορώνα στο κεφάλι του, την στήριζε, τον στήριζε και μάλιστα αυτή η σχέση για πάρα πολλούς ήταν καρμική. Και το λέω διότι το έχω ψάξει, έχω κάνει ρεπορτάζ και θα έχουμε σε λίγη ώρα εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος βίωσε και την τελευταία περιπέτεια υγείας της μητέρας του Ντάνου και μέσα από τα μάτια του είδε τις προσπάθειες που έκανε ο Ντάνος για να τη σώσει. Πρέπει όμως πριν ξεκινήσουμε να ενημερωθείτε από μας για την πραγματική σχέση του Γιώργου Αγγελόπουλου με την αείμνηστη πλέον μητέρα του, με άγνωστες πληροφορίες για αυτή τη γυναίκα που στεκόταν δίπλα του ως βράχος και μάνα και πατέρας μαζί. Αμέ να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά μείνετε μαζί μας, διότι ο Θάνος Ψημόπουλος θα είναι εδώ για να πει όσα έζησε δίπλα στον Ντάνο όλο αυτό το διάστημα αποκλειστικά. Ένα άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα πριν από λίγες μέρες στο Γιώργο Αγγελόπουλο. Η πολύ αγαπημένη του μητέρα, Ουρανία Σουλτάνη, ο σημαντικότερος άνθρωπος της ζωής του, άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ώρες μετά το γάμο του την περασμένη Κυριακή. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός στον προσωπικό του λογαριασμό το πρωινό της Δευτέρας. Τι παράξενα και ταυτόχρονα δυσάρεστα παιχνίδια παίζει η μοίρα κάποιες φορές. Ο Ντάνος, με ανάμεικτα συναισθήματα, βίωνε την ίδια στιγμή την απόλυτη ευτυχία, ντυμένος γαμπρός, δίπλα στην αγαπημένη του. Και την ίδια ώρα η μητέρα του έδινε σκληρή μάχη για τη ζωή στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Τόσο εκείνος, όσο και ο αδελφός του Χάρης, ήταν κοντά της μέχρι και τις τελευταίες της στιγμές. Όσο ανέμεναν με αγωνία τη δυσάρεστη εξέλιξη, άλλο τόσο διατηρούσαν την ελπίδα και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να συμπαρασταθούν στη μητέρα τους. Τη δυσάρεστη είδηση για το θάνατο της μητέρας του ανακοίνωσε ο Γιώργος Αγγελόπουλος με ένα Instagram story. «Μάνα μου, όπως τόσα χρόνια έτσι και φέτος, παλέψεις κυριολεκτικά με το θάνατο άλλους 9 μήνες. Μόνο εσύ ξέρεις πως έφτασες ως εδώ. Αφού μας ευχήθηκες και είδες ότι έγινε ο γάμος μας, τότε ηρέμησες. Σήμερα μου είπανε πως έφυγες. Δεν έφυγες γιατί θα σε φέρω πάντα μαζί μου. Σε ευχαριστώ που είμαι ο γιος σου. Καλό παράδεισο, μάνα μου». Έγραψε συγκινημένος. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης του γάμου του με τη Δήμητρα Μαμβακούση, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τη δική της απουσία από τη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής του. Κατόρθωσε μόνο να ψελίσει. «Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της μητέρας μου». «Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της μητέρας μου».
Με τη σύζυγό του Δήμητρα να παίρνει το μικρόφωνο για να τον διευκολύνει λέγοντας. Πέρα από ότι ο Γιώργος με τη μαμά του έχει ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο, το οποίο δεν το συναντάμε σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και είχα την τιμή να τη γνωρίσω και είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ο Γιώργος είχε προλάβει να πάρει την ευλογία της για την τόσο σημαντική μέρα και είχε προλάβει να γνωρίσει και να αγαπήσει τη μέλουσα σύζυγό του. Ίσως και ο λόγος που έγινε τόσο σύντομα ο γάμος του ήταν για να μπορέσει να ζήσει αυτές τις στιγμές με εκείνη. Άλλωστε το προηγούμενο βράδυ από το γάμο δεν έκανε κάποιο bachelor party, αλλά ήταν μαζί με τη Δήμητρα στο πλευρό της λατρεμένης του μητέρας. Ο Ντάνος είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε εκείνη. Από τις πρώτες μέρες της συμμετοχής του στο Survivor του 2017, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε αποκαλύψει on camera και είχε μιλήσει στους συμπαίκτες του για το λόγο που ήθελε να κερδίσει στο παιχνίδι. Μεταξύ άλλων, είχε αναφέρει πως με αυτά τα χρήματα ήθελε να βοηθήσει τη μητέρα του οικονομικά. Τόσο γιατί εκείνη είχε παλέψει μετά το θάνατο του πατέρα του για να μεγαλώσει με αρκετές στερήσεις εκείνον και τον μικρότερο αδελφό του Χάρη, όσο και για τη διευκολύνηση ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο πατέρας του Ντάνου έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν 17 χρονών. Από εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος ανέλαβε σχεδόν όλες τις ευθύνες της οικογένειας. Την πρώτη φορά που γνωρίσαμε την Ουρανία Σουλτάνη ήταν λίγο πριν τον τελικό, στο επεισόδιο που οι φιναλίστ ξανασυναντούν τις οικογένειές τους μετά από αρκετούς μήνες. Η συγκίνησή της όταν τον αντίκρισε ήταν εμφανής, με εκείνον να προσπαθεί αστειευόμενος να την ηρεμήσει. Μην κλαις ρε μάνα τώρα. Μάνα και γιος άρχισαν τα πειράγματα μεταξύ τους γιατί η μητέρα του είχε αδυνατήσει από συμπαράσταση για το γιο της και τις στερήσεις που βίωνε στον Άγιο Δομήνικο. Τι έγινε, μάνα, εσύ αδυνατήσεις, τι έγινε, τι έχουμε? Συμπαράσταση, τα ζώα. Και εσύ καρύδες έτρωγες? Είσαι πάλι μαζί μας, σε βλέπαμε όλους αυτούς τους μήνες τι τράβηξες, έλεγε η Ουρανία Σουλτάνη. Φυσικά τη βραδιά του τελικού, όταν είδε τους κόπους του γιού της να ταμείβονται, η χαρά της ήταν απερίγραπτη. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος απέφευγε να μιλήσει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η μητέρα του, αλλά είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του πριν από μερικούς μήνες στην εκπομπή του Θεοχάρη Ιωαννίδη για την ιδιαίτερα στενή και τρυφερή σχέση που είχαν από τα παιδικά του χρόνια, αλλά και για ποιους λόγους τη συμβουλεύεται. Ακόμη και αν εκείνη δυσκολεύεται να κατανοήσει τα ζητήματα της δουλειάς του, πάντα ακολουθώ το ένστικτο της μάνας μου, έχει δηλώσει κατά καιρούς. Και όπως είχε πει χαρακτηριστικά, η πρώτη λέξη που μου έρχεται για τα παιδικά μου χρόνια στη Σκιάθο είναι ευλογία. Η μητέρα μου κατάγεται από εκεί. Μετά το θάνατο του πατέρα μου έγινε μια μεγάλη αλλαγή στα 15 μου. Με βοήθησαν οι δικοί μου άνθρωποι να ορθοποδήσω. Ένιωσα την ευθύνη απέναντι στην οικογένειά μου. Είχα τη μητέρα μου και εκείνη είχε το μεγαλύτερο βάρος. Είχα τον αδελφό μου που ήταν πιο μικρός. Τη συμβουλεύω με τη μητέρα μου ως προς την αγνότητα της ευχής της ή του ενστίκτου της για πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Πάντα ακολουθώ αυτό το ενστικτό της. Πιστεύω πως είναι περήφανη και για μένα και για τον αδελφό μου. Η μητέρα του πριν από λίγα χρόνια διατηρούσε ένα μικρό μινι μάρκετ στη Σκιάθο, αλλά τους τελευταίους μήνες, λόγω της επιβάρυνσης της υγείας της, δεν δούλευε πια. Στα μέσα του Αυγούστου, η κατάσταση της υγείας της μητέρας του επιδεινώθηκε. Με ένα story του στο Instagram, ο Γιώργος ζητούσε άμεσα δότες αίματος για εκείνη, γνωστοποιώντας ότι νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Θέλετε να σας πω κάτι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που καλείται να διαχειριστεί ο Ντάνος. Και επειδή πριν από 2 χρόνια, λίγες ώρες πριν την έναρξη της εκπομπής, έφυγε από τη ζωή μου ο πατέρας μου, μπορώ και αντιλαμβάνομαι πολύ έντονα αυτό το οποίο έχει να κάνει και να διαχειριστεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι και πόσο αντρικά πρέπει να φερθείς από τώρα και στο εξής και να πεις ότι η ζωή συνεχίζεται. Έχω ερωτήσεις μπροστά μου. Για να κάνω ερωτήσεις στον καλεσμένο μου, τον Θάνο τον Ψηλόπουλο που τον έχω μαζί μου. Θάνο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Να σου πω κάτι. Δεν τις θέλω τις ερωτήσεις. Θα μιλήσουμε όπως θα μπορούσαν να μιλήσουν, όπως θα μιλήσουν 2 φιλαράκια, γιατί γνωριζόμαστε 20 χρόνια και, 25. Για αυτή την ιστορία. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην πρεμιέρα μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί αποδέχτηκες παρά το γεγονός ότι σε πλησίασαν όλοι να μιλήσεις, να μιλήσεις μόνο σε μένα. Καταλαβαίνω τον λόγο που το έκανες. Αλλά δεν θέλω τις ερωτήσεις. Παιδιά, ελάτε λίγο. Πάρτε τις ερωτήσεις. Πάρτε λίγο τις ερωτήσεις, σας παρακαλώ. Θα μιλήσουμε σαν 2 φιλαράκια που έχουν να αντιμετωπίσουν μια. Τι να πω τώρα, ομοιοπαθητική κατάσταση. Ήρθες από την κηδεία χτες. Ήσουν με τον Γιώργο το Χρανιώτη μαζί. Ναι, αυτή τη μέρα πήγαμε. Mm-hmm.
Θέλω να μου πεις πότε ξεκίνησε η περιπέτεια να χειροτερεύει όλη αυτή η ιστορία με τη μαμά του Γιώργου. Αρκετούς μήνες πριν. Ήταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο Γιώργος. Mm-hmm. Είναι πάνω από 4 μήνες. Ζούσε ένα δράμα. Ο Γιώργος, εντάξει, δεν του αρέσει να μην ψημυρεί. Το κράτησε μέσα του. Είχε άλλωστε πολλές υποχρεώσεις τηλεοπτικές, οικογενειακές. Ήσουν μαζί του όλο αυτό το διάστημα, κοντά του. Πώς αντιμετώπιζε, είχε αγωνία, είχε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, φόβο, μη χάσει τη μαμά του, ήταν κοντά τη συνέχεια. Ο Γιώργος είναι κοντά συνέχεια, ήταν κοντά συνέχεια και δεν νομίζω να έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει αποχαιρετήσει τη μητέρα του μόλις mm-hmm. χτες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα την έχει και θα την κουβαλά πάντα μαζί του. Τι άλλο να πω. Να μου περιγράψεις κάποια άγνωστα περιστατικά τα οποία συνέβησαν όλο αυτό το τελευταίο εξάμεινο. Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε μιλήσει μαζί, εγώ σε είχα πάρει τηλέφωνο το Μάιο όταν είχα την πληροφορία και μου είπες, Νάσο, είναι μεγάλος ο Γολγοθάς. Αναγκάστηκα να σου μιλήσω τότε γιατί ήταν για ένα δημοσίευμα αρνητικό θα έλεγα για τον Γιώργο και είναι προς τιμή σου αυτό, οφείλω να το πω δημόσια, στο ότι σεβάστηκες ανθρώπινα, θα έλεγα. Αυτό αφού σου εκμυστηριεύτηκα ότι ο Γιώργος έχει προσωπικό πρόβλημα με την μητέρα, με τη μητέρα του. Ναι, γιατί δεν το ήξερε ο στενός κύκλος. Ναι. Πάρα εντάξει, πολύ. Να φύγουμε από μένα και τη διαχείριση. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά είμαστε πρώτα οφείλω άνθρωποι. Οφείλω να το πω. Ναι, καλά κάνεις και το λες. Απλά οφείλουμε πρώτα να είμαστε άνθρωποι και μετά να είμαστε δημοσιογράφοι και μετά να κάνουμε τη δουλειά μας. Και κάποια πράγματα για μας είναι κόκκινες γραμμές, για μένα τουλάχιστον. 15 Αυγούστου, καλοκαίρι, η κατάσταση με την υγεία της μαμάς του επιδεινώνεται. Ναι, που χρειάστηκε 7 φιάλες αίμα. Περιέγραψε μου εκείνες τις ημέρες, ήσουν εκεί. Εντάξει, δραματικές. Εγώ πήγα να δώσω αίμα, αλλά επειδή έχω θεραπευτική αγωγή, δεν σε δέχτηκαν. Δύο άτομα που πήγαμε, ναι, δεν μας δέχτηκαν, δεν μπορούσα να δώσω. Ο ίδιος. Εντάξει, ο ίδιος. Ήταν εκεί. Πάντα. Πάντα. Ο Γιώργος ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Αν σου ζήταγα να μου περιγράψεις τον Τάνο με μια λέξη, τι θα μου λέγες? Τον Τάνο όπως γνωρίζει ο κόσμος. Όχι. Μέσα από το Survivor. Όχι. Τον Τάνο που εσύ γνωρίζεις. Ή τον Τάνο που ξέρω εγώ. Τον Τάνο που γνωρίζεις. Εγώ, γιατί εγώ με η γνωριμία μου με τον Γιώργο μετρά περίπου 3 χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, ο Γιώργος που γνωρίζω εγώ δεν έχει σχέση με τον Γιώργο που γνωρίζει, που γνωρίσατε όλοι μάλλον μέσα από το Survivor. Θεωρείς ότι έχει στοχοποιηθεί? Σίγουρα. Mm-hmm. Για το κομμάτι λες της κατάρτισής του, για το κατά πόσο είναι ηθοποιός και όλα αυτά. Ναι, ναι. Τον έχει ενοχλήσει αυτό, τον έχει πειράξει? Όχι, ο Γιώργος είναι μαχητής. Είναι μαχητής, δουλεύει με σύστημα, είναι μεθοδικός. Δουλεύει σε A-level, σε ό,τι κάνει. Mm-hmm. Κοιτάζει να το κάνει καλά. Mm-hmm. Εντάξει, άλλωστε έχει καλούς ανθρώπους γύρω του. Πιστεύω ότι έχω βοηθήσει κι εγώ κάπου. Η πληροφορία που έχουμε ότι ο Ντάνος, και θα πάμε στο γάμο αμέσως μετά, η πληροφορία που έχουμε ότι ο Ντάνος κάθε εβδομάδα πηγαίνει στους Αγίους Ισιδώρους εκεί που παντρεύτηκε και ανάβει ένα συγκεκριμένο αριθμό κεριών, είναι αληθινή? Θέλω να μου το πεις αυτό, πήγαινε, γιατί αυτό είναι άγνωστο περιστατικό. Πήγαινε με τον Γιώργο, είχαμε πάει και μαζί αρκετές φορές, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον πνευματικό που του Πάτερ Δημήτρη που ήταν αυτό. Εκεί χρόνια. Ο Γιώργος, τι να σου πω τώρα, αυτό που θα σου πω δεν το ξέρουν πολύ λίγοι, απλώς το βίωσα εγώ. Ο Γιώργος όταν πηγαίνει και συνήθως ανάβει 9 κεριά. Γιατί? Ανάβει για όλους την οικογένειά του. Το μόνο που μπορώ να σου πω έτσι δημόσια που το είδα εγώ με τα μάτια μου είναι το ότι το ένα το κερί το ανάβει για όσους τον φθονούν. Εκεί εγώ σοκαρίστηκα και είδα το μεγαλείο ψυχής αυτού του ανθρώπου. Ανάβει κερί για τους εχθρούς του? Το ένα το κερί είναι, ναι, για αυτούς που με φθονούν. Εκεί εγώ σοκαρίστηκα, ειλικρινά στο λέω. Ήμουν ακριβώς από πίσω του και όταν είδα για αυτούς που με φθονούν, εκεί κατάλαβα τι άνθρωπος είναι. Εγώ να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι και ο Θανάσης Βέγκος
και ο Τζόνι Ντεπ, για να φύγουμε από την Ελλάδα, και ο Τόμ Κρούζ και πάρα πολλοί ακόμη ηθοποιοί δεν έχουν τελειώσει τη δραματική σχολή. Ο Χωακίν Φέλιξ. Ο Χωακίν Φέλιξ. Αλφα. Οσκάρ. Βεβαίως. Και απλά να το πω γιατί είχα την ανάγκη να το πω, διότι η κριτική ήταν πολύ ζώρικη. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς πάμε στο γάμο. Πάμε στο γάμο. Ήσουν στο γάμο. Ήσουν στο γάμο και το βίωσες όλο αυτό. Έχουμε αποκλειστικά πλάνα τα οποία θα μοιραστούμε με τον κόσμο. Πάμε να δούμε, μπορούμε να το δούμε το ζεμπέκικο. Να δούμε το ζεμπέκικο όπως εμείς καταγράψαμε. Το ζεμπέκικο του γαμπρού λίγα λεπτά πριν φύγει η μαμά του από τη ζωή. Ο Γιώργος στη μέση και 600 καλεσμένοι να τον χειροκροτούν. Δείτε το βίντεο. Σαν χορεύεις μου έλεγες να είσαι διγενής. Συγκλονιστική η στιγμή αυτή. Και να πω σε εκείνους που γράφουν και λένε τα δικά τους στο διαδίκτυο ότι παιδιά τα πλάνα αυτά είναι δικά μας. Δεν είναι πλάνα από κινητά, είναι πλάνα από ντρόουν, είναι πλάνα που εξασφαλίσαμε και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς. Το λέω για εσάς τους βιαστικούς που γράφετε διάφορα. Αλλά δεν μας πειράζει, γράφτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό που είδαμε, Θάνο, ήταν ένα συγκλονιστικό. Η νύφη ήταν γονατιστή, ο Ντάνος χορεύει, αυτό το αντρικό ζεμπέκικο του Μητροπάνου. Για ποιο λόγο έκανε αυτή την επιλογή? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, δεν τον ρώτησες? Όχι. Πάντως είναι... Δεν ρωτάω εγώ, αυτά είναι προσωπικά. Mm-hmm. Η δουλειά μου δεν είναι εμένα. Η αντιδράση του κόσμου, πέρα από αυτά που βλέπουμε, που έχουν σηκώσει όλοι τα κινητά τους να καταγράψουν τη σκηνή, να τον χειροκροτούν. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Είναι ακόμα πιο συγκινητικό να σκεφτεί κανείς ότι ο άνθρωπος αυτός χορεύει ζεμπέκικο και πάνω στη χαρά του για το γάμο του έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του αυτό που περνάει η μάνα του. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Δεν είδαμε τον αδερφό του βέβαια, γιατί ο αδερφός του την ίδια ώρα του γλεντιού ήταν. Όχι, στο γλεντί ήταν. Στο γλεντί ήταν. Στο γάμο δεν ήταν. Στο γάμο ήταν. Στο γάμο δεν ήταν, ήταν με τη μητέρα μαζί. Ήταν στο πόδι του Γιώργου. Ήταν στο πόδι του Γιώργου. Τι ωραίο αυτό που είπες. Πάμε λίγο να δούμε και άλλες στιγμές, γιατί σας είπαμε ότι έχουμε αποκλειστικό υλικό. Για να δείτε λίγο σας παρακαλώ στο επόμενο βίντεο το ζευγάρι το οποίο ξεσηκώνει τους καλεσμένους να χορέψουν όλοι μαζί, γιατί είναι η δική τους στιγμή. Για πάμε να το δούμε.
να σε παντρευτεί. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Εικόνες χαράς, εικόνες ευτυχίας με τον Γιώργο. Παράλληλα έτρεχε ένα δράμα που το μάθανε οι περισσότεροι, θα έλεγα. Κάποιοι το γνωρίζαμε. Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην πρεμιέρα μας και μας έδωσες έτσι κάποιες λεπτομέρειες. Καταλαβαίνω και τη συστολή σου, καταλαβαίνω και τον πόνο σου, γιατί η κηδεία ήταν πολύ νωρίς τώρα, δηλαδή κάποιες ώρες είναι η κηδεία. Καταλαβαίνω και την δυσκολία. Είμαι 4 ώρες. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολη η συγκυρία αυτή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ και τη δημοσιογραφική σου ομάδα. Και αν μπορώ να πω, αφού μου δίνει το βήμα μέσω τη εκπομπή σου, βεβαίως, για κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί. Mm-hmm. Παράδειγμα, όλοι οι ηθοποιοί του θεάτρου που γνωρίζω, γιατί έχω 185 ηθοποιούς σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως εδώ στην Ελλάδα, ξέρω ότι δεν πληρώνονται στις πρόβες. Πηγαίνουν με δικά τους έξοδα. Θα ήθελα να ψάξεις αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό για τον κλάδο. Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία. Επειδή το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, είναι ζωντανό. Και να το. Αυτό λοιπόν που μου είπες, δεσμεύομαι ενώπιον των τηλεθεατών ότι το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει θέμα για την εκπομπή επιτόπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, έχουμε και τρίτο κομμάτι. Πάμε να δούμε αποκλειστικά πλάνα που δεν έχει κανείς δει μέχρι τώρα, μέσα από τον ναό των Αγίων Ισιδώρων, εκεί που ο Ντάνος περιμένει την Βαμβακούση, την σύντροφό του μέχρι πρώτην ως καινήν σύζυγό του, και τα πειράγματα των επωνύμων φίλων του που είναι εκεί και τον περιμένουν. Για δείτε. Πού τον έχουμε τον αντίπαδο? Στο μικρόφωνο. Αντίπαδος, πού είναι? Έλα, βρέχω έξω. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την ενότητα με τον Ντάνο και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν αυτή την εβδομάδα. Δεν σας κάνουμε δώρο μόνο πληροφορίες και αποκλειστικά πλάνα, σας κάνουμε και δώρα τα οποία θα κάνουν την ζωή σας καλύτερη και ευκολότερη. Και τι εννοώ, το βλέπετε αυτό? Είναι ένα λευκό, και όχι κάποιο άλλο χρώμα, ένα λευκό iPhone 14 128 GB, το οποίο το δίνει η εκπομπή μας, αρκεί να τηλεφωνήσετε από σταθερό ή κινητό στο 14800. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή μπορείτε να στείλετε SMS με τα αρχικά της εκπομπής μας. ΕΤΑΦ, κενό, ονοματεπώνυμο στο 14800. Η κλισέα τάκα είναι μία,
Όσες περισσότερες φορές στείλετε μήνυμα ή επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο, τόσες περισσότερες θα είναι και οι πιθανότητες να το κερδίσετε και να το πάρετε σήμερα. Δεν είναι ένα δώρο το οποίο μας δίνει η Berkman Cord για μία εβδομάδα. Κάθε μέρα θα σας δίνουμε ένα κινητό iPhone 14 128 GB. Κάθε Σάββατο ένα, κάθε Κυριακή το δεύτερο. Η Berkman Cord, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που είναι εδώ, μας συντροφεύει και μας στηρίζει με τη χορηγία της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έχουμε δωράρα 6.000 ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε. 6.000 ευρώ. Η εταιρεία Γκοργκόλης, κυρίες και κύριοι, σας δίνει αυτά τα δύο υπέροχα μηχανάκια, τα οποία είναι ηλεκτρικά. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona versus 125 κυβικών, αξίας 2.890 ευρώ έκαστο. Μιλάμε για μηχανάκια καταπληκτικά, τα οποία δεν χρειάζεται να έχεις δίπλωμα για να τα οδηγήσεις. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορείτε εδώ, μια χαρά, βλέπω κατασκευή φοβερή, βλέπω αεροτομή φοβερή, το βάζετε το βράδυ. Φορτίζει, πετά την μπαλαντέζα από το μπαλκόνι, το βάζετε, φορτίζει και το πρωί έχετε ρεύμα για να κάνετε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και ειδικά αυτά τα μηχανάκια, παιδιά, στο κέντρο της Αθήνας και γενικά στις μεγαλοπόλεις είναι τόσο, μα τόσο απαραίτητα για κάποιους που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να σας πω ότι η εταιρεία Γκοργκόλης είναι μαζί μας και μας στηρίζει, δίνοντάς μας αυτά τα δύο μηχανάκια. Να δούμε λίγο το διαγωνισμό, είναι ο ίδιος βέβαια, να δούμε λίγο τα στοιχεία, μπράβο. Τηλεφωνούμε, βλέπετε την κάρτα, από σταθερό ή κινητό, στο 14800. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή εσείς που είστε περισσότερο με τα μηνύματα και με την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, στέλνετε SMS γράφοντας ε-TAF, επιτόπου δηλαδή, ε-TAF, κενό, ονοματεπώνυμο, πάλι στο 14800. Έχουμε ένα έκτακτο γεγονός που με ενημέρωσε πριν από λίγο ο Νίκος ο Νικολετάκης, το οποίο λαμβάνει χώρα αυτήν την ώρα στην Εύβοια. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Θα πάμε σε λίγο όταν ηλικιωμένος μπαίνει με το αυτοκίνητό του, 92 ετών με δίπλωμα. Ναι. Ελάτε τώρα να μου πείτε εσείς. Τραυματίστηκε ένα τρίχρονο παιδάκι. Τρίχρονο παιδάκι. Και συνολικά είναι 5 οι τραυματίες σύμφωνα με πληροφορίες. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιον νεκρό. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει κάποια στιγμή το θέμα των διπλωμάτων, γιατί δεν είναι ένα περιστατικό, και το ηλικιακό, την ηλικιακή μας άδεια για το πότε μπορούμε και μέχρι πότε μπορούμε να οδηγούμε, να το ξαναδεί τα η όρια, κυβέρνηση. Είναι ασύλληπτο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πολύ, και πρέπει να βρεθούν κάποια. Αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να έχουμε και λίγο βίντεο από το σημείο υπάρχει που έγινε το κακό. Βίντεο που έχει βγάλει. Υπάρχει βίντεο, ωραία. Ναι. Φεύγουμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με αυτό το θέμα το έκτακτο σήμερα. Αυτή είναι η δημοσιογραφική ομάδα. Αυτό είναι το ζωντανό κύτταρο που σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής. Και γυρνάμε, διότι έχουμε και πολύ μηντιακό ρεπορτάζ που αφορά την πιάτσα μας. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και όπως προαναγγείλαμε πριν τις διαφημίσεις, είχαμε ένα έκτακτο γεγονός. Ο Νίκος ο Νικολετάκης έχει περισσότερο. Νομίζω ότι εξασφάλισες και βίντεο. Ναι, έχουμε ένα βίντεο από το evima.gr, το οποίο βρέθηκε επιτόπου λίγο μετά το περιστατικό αυτό που είπαμε πριν. Απίστευτο. Όπου ένας ηλικιωμένος 92 ετών, παρακαλώ, μπήκε στη λαϊκή του Αλιβερίου στην Εύβοια και άρχισε να διαλύει τα πάντα στο πέρασμά του. Βλέπετε κι εσείς τις εικόνες. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν πλήθος κόσμου έκανε τα ψώνια του στη λαϊκή. Ξαφνικά μπούκαρε μέσα, δεν ξέρουμε τους λόγους, προφανώς κάτι εμπέδευσε εκεί πέρα. Τον έλεγχο, το έχασε τον έλεγχο. Πάντως, αν κρίνω, Νίκο, από αυτό που βλέπω, την εικόνα, δηλαδή το τσαλακωμένο μπαρμπρίζ, πρέπει να έχει πέσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ευχόμαστε το παιδάκι 3 ετών, το οποίο τραυματίστηκε, να είναι καλά στην υγεία του. Και άλλα 4 άτομα. Και άλλα 4 άτομα παρέστηκαν. Μία γυναίκα που μίλησε εκεί στους δημοσιογράφους, είπε ότι κρύφτηκε κάτω από ένα πάγκο για να σωθεί. Μάλιστα. Απίστευτο. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, 92 ετών, σας το είπα και πριν, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία και να γίνουν πιο αυστηρές οι ρήτρες επιλογής των ανθρώπων που θα έχουν δίπλωμα για να είναι ανάμεσά μας και να οδηγούν στους δρόμους. Μας φτάνει όλο αυτό που ζούμε κάθε μέρα με τα τροχαία, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή μας σε μικρή ηλικία, όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί αυτή η εκπομπή είναι επιτόπου, είναι επαγρύπνηση, είναι ετοιμότητα, είναι και εγρήγορση, αλλά είναι και πολύ παρασκήνιο τηλεοπτικό.
Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν εβδομάδα πρεμιέρων με τα serials για την prime time. Είχαμε τους κερδισμένους, είχαμε τους χαμένους, είχαμε επενδύσεις, οι οποίες, τηλεοπτικές επενδύσεις, οι οποίες από το day one που λέμε έδειξαν ότι δεν έχουν δυναμική και κάποιες άλλες οι οποίες έδειξαν ότι βαστάνε γερά. Τι να πω τώρα. Πώς αυτό το αγόρι, το καινούριο, το νέο πρόσωπο το οποίο φέρνουμε στην εκπομπή, τι να πω για αυτό το παιδί. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει μηντιακό ρεπορτάζ τα τελευταία 6 χρόνια. Από τα 19 του ήθελε να γίνει δημοσιογράφος και το κατάφερε. Ένα παιδί με πάρα πολύ μεγάλη θέληση που τον εκτιμώ βαθύτατα γιατί είναι νέος και τρέχει σαν τρελός. Μακριά βεβαίως από τα φώτα των lifestyle εκπομπών. Βλέπουμε κατά καιρούς διάφορους αυτοαναγορευόμενους οι δήμονες οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι ξέρουν media. Άγγελος Αρτεμιάδης, κυρίες και κύριοι, μαζί μας. Άγγελε, καλώς μεσημέρι και καλώς ήρθες στο επιτόπου. Καλή μας αρχή, Νάσο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι σε έχουμε ζήσει, εγώ σε έχω ζήσει λίγο παραπάνω, αλλά όσοι σε έχουμε ζήσει τις τελευταίες 20 μέρες στην εκπομπή, τα διαπιστευτήριά σου είναι κάτι παραπάνω που ορατά σε όλους. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ας αφήσουμε τις αυροσύνες μεταξύ μας. Και πάμε στην τηλεθέαση αυτής της εβδομάδος, όπως εμείς, κυρίες και κύριοι, την κάνουμε. Θα βλέπουμε νούμερα και θα βλέπουμε κι άλλα. Mm-hmm. Άγγελε. Πάμε για μέσο όρο εβδομάδας, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μιλάμε για το δυναμικό κοινό ηλικίες 18 ως 54. Μάλιστα. Και ξεκινάμε από την πολύ πολύ πρωινή ζώνη. Από τα Να χαράματα. Πω εδώ ότι εμείς θα παίζουμε και τις εκπομπές του σταθμού μας. Βεβαίως. Έτσι. Να το πω και αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν. Λοιπόν, και ξεκινάμε με το σταθμό μας, με το Open, με το όρο Ελλάδος. 7,6% η εβδομάδα που μας πέρασε. Αντένα, καλημέρα Ελλάδα. Γιώργος Παπαδάκης, Μαρίνα Σασοπούλου, 15,5. Κοινωνία Ωραμέγκα, 11,3. Να πούμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είναι στην αρχή της σεζόν. Έχουμε και άλλες εκπομπές εκείνη την ώρα. Έχουμε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Α με 21,2%. Ωραία φωτογραφία διαλέξτε στην Τσιμτσιλή, λες και είναι από βίντεο κλιπ. Όντως, αέρινη. 10,5 η Ελεονόρα στο Μέγκα, 7,3 η ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Συνδέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τσιμτσιλή στον Α έχει πάρει προβάδισμα στο δυναμικό κοινό και όχι μόνο. Νομίζω ότι συνεχίζει με τη φόρα από την προηγούμενη χρονιά, έτσι. Και η Λεωνόρα με λέτε επίσης είναι στέδια με πέρυσι, δηλαδή χαμηλά. Κοίταξε, εγώ νομίζω το 10,5 είναι ψηλό. Να σου πούμε, να πούμε εδώ ότι είναι μια πολύ σκληρή μάχη έτσι, που δίνεται στις, ανάμεσα στις εκπομπές. Mm-hmm. Βέβαια βλέπουμε την Τσιμτσιλή να έχει πάρει πολύ φόρα και να έχει πραγματικά περάσει μπροστά. Βέβαια είναι πολύ πολύ νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, αλλά είναι ενδεικτικό να βλέπουμε λίγο τη δυναμική από την αρχή. Γιατί οι πρεμιέρες είναι το ίμιση του παντός. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Φεύγουμε από την πολύ πρωινή ζώνη. Πάμε στο 10 με 2. Ναι, ξεκινάμε με τον Γιώργο Λιάγκα στον Αντένα το πρωινό 14,6%. Σούπερ Κατερίνα στον Α 16,6%. Δανάη Μπάρκα στο Μέγκα 11,3%. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, για να μην βγουν συμπεράσματα πάλι γρήγορα, να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η μέση όρη όλης της εβδομάδος. Πάμε λοιπόν, έχουμε κι άλλα, έτσι, δεν είναι μόνο οι τρεις. Ναι, γιατί έχουμε το δίδυμο του Star, 8,8%, Ατέρια στη Στον Sky 10,1%. Και Φώτης Αργουλόπουλος, Τζένι Μελιτά στην ΕΡΤ 5,1%. Βλέπω τα παιδιά, τα φιλαράκια μου από τον Sky να κρατάνε ένα διψήφιο το οποίο σε προηγούμενες χρονιές εκείνη την ώρα δύσκολο το πιάνανε. Συνεχίζουμε. Ναι. Πάμε λοιπόν στο 12 με 2. Εκεί έχουμε τη Ζήνα Κουτσελίνη στο Star με 11,8. Και μονοψήφια για τη Face Κορδά στον Sky, FaceTime 9,2%. Το μόνο κοινό των δύο είναι το μαλλί τους. Αλλάζουμε το σλότ και πάμε στο επόμενο. Πάμε. Το σλότ τηλεοπτικά. Είναι οι ώρες. Afternoon shows. Ναι, πάμε μεσημεράκι λοιπόν. Εκεί κυριαρχεί η Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα με το Ρουκζούκ 15,2%. Ελένη Μενεγάκη στο Μέγκα 12,3%. Τατιάνα Στεφανίδου στον Α 8,8%. Τηρουμένων των αναλογιών, αλλάξουμε κάρτα. Σε σχέση με πέρυσι, η Μενεγάκη την βλέπω τσιμπημένη, είναι ανεβασμένη και η Τατιάνα. Ναι, και για η Τατιάνα έχουμε και ρεπορτάζ μετά να πούμε κάποια πραγματάκια που έχουμε μάθει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Νίκο Βαγγελάτο, 13% στο Μέγκα. 9,3 λοιπόν το My Style Rocks στον Sky με την Κατερίνα Καραβάτου. Και στο Star η Λένα Παπαγεωργίου σημείωσε την πρώτη της εβδομάδα 10,9. Είναι η πρώτη εβδομάδα να σου ψηλιάνας αυτή. Αυτό που βλέπω εγώ με τη δική μου ματιά είναι ότι ο Ευαγγελάτος πέρα από το σύνολο που πάει καταπληκτικά και κρατάει όλο το off-peak του Μέγκα, το 13% στο δυναμικό κοινό για τον Νίκο είναι σοβαρό νούμερο και απειλεί πλέον ευθέως το 15,2 του Ρουκ και Ζουκ. Ναι. Σωστά. Ναι. Αλλάζουμε κάρτα, φεύγουμε και πάμε στο prime time. Όχι, έχουμε κι άλλα. Συγγνώμη. Έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας. Λοιπόν, 9,8 Μάρκος Εφερλής, η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου. 11,8 Cash or Trust Μυραράκη στο Star.
και Studio 4 5,9 στην ΕΡΤ. Λοιπόν, βλέπουμε το Star εδώ να έχει βυθίσει στα μονοψήφια τον Μάρκο Σεφερλή. Το Sky. Εντάξει, τώρα η ΕΡΤ, τα παιδιά προσπαθούν. Βέβαια, γίνονται viral σε όλες τις συνεντεύξεις που κάνουν, αλλά φαίνεται ότι και στην τηλεθέαση κάτι γίνεται. Για τα δεδομένα, βέβαια, της ΕΡΤ το 5,9 στο δυναμικό είναι μεγάλο το νούμερο. Έτσι. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τις εκπομπές που δίνουν πάσα στα δελτία ειδήσεων. Βεβαίως. Στο Open έχουμε 3,9%, είναι το μυστικό της πεταλούδας. Στον Antenna LinkedIn δίνει ο Θάνος Κιούσης με το 5x5 10,9%. Και έχουμε και την πρώτη εβδομάδα του Ηλία Βρετού στον Α με το πιο μεγάλο παζάρι, 12,7%. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Στο Mega λοιπόν LinkedIn δίνει η Μαρία Μπεκατόρου με το The Chase 13,6%, 13% ο Τροχός της Τύχης και 9,6% ο μονομάχος του Χρήστου Φερεντίνου στον Sky. Βλέπω ότι η Μπεκατόρου κρατάει την δυναμική της περσινής χρονιάς. Βλέπω μία πτώση, αλλά πλασάρεται καλά ο Πετράν, ο Πολυχρονίδης, με τον τροχό της τύχης και βλέπω και έναν Βρετό, ο οποίος τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα δείχνει να έχει μία δυναμική. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε στην τελευταία μας. Πάμε στο prime time. Εδώ που μπαίνουν τα πολλά λεφτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ που οι διαφημιστές ψάχνουν το δευτερόλεπτο να το πληρώσουν όσο για να μπουν. 8,7 λοιπόν το Open με τον Έρωτα Φυγά, Παράδεισος των Κυριών 15,6 και ο Εκατομμυρίουχος με τον Γρηγόρη Ανώτογλου στον Αντένα 13%. Αυτά είναι στη ζώνη 8 με 9 να πούμε. Λοιπόν, εδώ να σας πω λίγο, γυρίστε μου λίγο την κάρτα πριν για τον Έρωτα Φυγά. Να σας πω ότι το 8,9% του Έρωτα Φυγά, το 8,7% του Έρωτα Φυγά στο δυναμικό κοινό τηρουμένων των αναλογιών είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο του δικού μας καναλιού. Εδώ που μας βλέπετε εσείς. Και να σας πω βεβαίως ότι στο σύνολο ο Έρωτας Φυγάς σακατεύει. Είναι πάνω από 17%. Τον παρακολουθούν τον Έρωτα Φυγά φανατικά από πέρσι. Και θα μας πει τα μυστικά σε λίγη ώρα για τον Έρωτα Φυγά ένας εκ των βασικών συντελεστών του. Συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν πιο μετά. Εκεί έχουμε τώρα. Εδώ είναι τα λεφτά. Ναι, εδώ είναι η μητέρα των μαχών. 19,6 ο σασμός στον Α. Η υπερπαραγωγή του Αντένα με τα πολλά εκατομμύρια μάγισσα 16,1%. Η Φάρμα στο Star επίσης πρώτη εβδομάδα 12,9%. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο πίσω, γιατί μισό λεπτό και το πήγες λίγο γρήγορα αυτό. Σας παρακαλώ λίγο εσείς πάνω στο κοντρόλ. Μπράβο. Πάμε λοιπόν εδώ. Βλέπουμε έναν σασμό που κάποιοι φρόντισαν να διασπείρουν πληροφορίες και να δημιουργήσουν κλίμα ότι θα ξεφουσκώσει την τρίτη χρονιά. Την τρίτη χρονιά να ξεκινάει πολύ δυναμικά με 19,6. Βλέπουμε μία μάγισσα, το επεισόδιο της οποίας στοιχίζει 170.000 ευρώ. Έτσι ακούγεται στην πιάτσα. Έχει βάλει τα λεφτά του ΕΚΟΜΕ, γιατί κάποιοι είπαν στον ΕΚΟΜΕ ότι θα κάνουμε τον καινούριο Παπαφλέσσα, το οποίο ούτε κωμωδία μπορείς να το πεις, γιατί νομίζω ότι η ιστορία της κωμωδίας είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσεις να το βάλεις σε μια ισόπωση βάση με αυτό που βλέπουμε. Η μάγισσα λοιπόν στο 16,1 με πλούσιο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο σύριαλ από εμάς αύριο. Θα σας έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει εκεί. Και βλέπω τον Κουτσόπουλο με τη Φάρμα, ο οποίος εισάγει νέους παίκτες άγνωστους τηλεοπτικά και όχι επαγγελματίες μαϊντανούς, στο 12,9. Είναι μεγάλο το νούμερο για το Star. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο προϊόν στη Φάρμα είχε αποτύχει παταγωδώς. Έτσι, το λέω σωστά, Άγγελε, νομίζω 5-6. Δύο χρονιές στον Αντένα με το Σάκη Τανιμανίδη, ειδικά η δεύτερη χρονιά ήταν 2-3-4%. Η διαφορά βέβαια, πέρα από τον Κουτσόπουλο, ο οποίος λειτουργεί μεν επικουρικά, αλλά έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος είναι διακριτός, είναι η σκηνοθεσία. Έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο πλασάρεται το φετινό reality του Star απέχει παρασάγκας από αυτές τις προχειρότητες που βλέπαμε στον Αντένα τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, συνεχίζουμε. Πάντως, έλα, Μαρία. Να σου πω, βλέπουμε ότι ο σασμός κρατάει και κρατάει γερά. Όλοι περίμεναν τη μάγισσα, την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα, έτσι, και μια από τις πιο ακριβές παραγωγές της φετινής χρονιάς. Ωστόσο, βλέπουμε ότι το 16,1% είναι χαμηλό νούμερο για την τόσο πολύ μεγάλη αναμονή, Μαρία, που υπήρχε. Εάν το βάζουμε σε μια ζυγαριά κόστος και τι φέρνεις, είναι ναυάγιο, για να πούμε και για το καινούργιο σύριαλ του Μέγκα. Είναι ναυάγιο, το οποίο έρχεται βέβαια το σύριαλ την Κυριακή. Εκεί να δείτε τι μάχη θα γίνει. Πάμε λοιπόν να σημειώσουμε στο πρώτο, γιατί εκεί κάτι πέφτουν τα πολλά λεφτά, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε μόνο ότι η Μάγισσα έχει πτωτική πορεία τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Δηλαδή ξεκίνησε με καλά ποσοστά τη Δευτέρα και μέρα με τη μέρα έχανε τηλεθεατές. Ενδεικτικό αυτό. Πάμε λοιπόν στο Μέγκα τώρα, Γη της Ελιάς, 12,7%. Έχασε μονάδες το σύριαλ του Ανδρέα Γεωργίου. Εδώ είναι τη μεγάλη βόμβα τώρα. 6,3 η Πανθέη, επίσης υπερπαραγωγή. Βυθίστηκε ο Σκάι στα μονοψήφια. Και έχουμε βέβαια και την ΕΡΤ να ξεχωρίζει στη μυθοπλασία. Μια πολύ καλή δουλειά, η παραλία, 10,9%. Ξερετική.
Θέλω να σου πω ότι η πεθερά μου που είναι ηθοποιός παραλία βλέπει. Θέλω επίσης να σου πω ότι η Πανθέη με το 6,3 όπως και η Μάγισσα με το 16, κάτι που περίμεναν κάτι 20 και 25, δείχνει κάτι. Ότι οι τηλεθεατές έχουν κριτήριο και ότι δεν ορίζει ούτε το ένα κοινωνικό μέσο ούτε το άλλο το τι θα δει ο Έλληνας στην τηλεόραση τηλεθεατής, ο μέσος Έλληνας τηλεθεατής. Και το λέω αυτό γιατί όλο το πρόμο των συγκεκριμένων σειρών έγιναν από συγκεκριμένα accounts σε κοινωνικά δίκτυα. Και να θα βγάλουμε τη Μάγισσα η οποία θα σαρώσει και θα πέσει ο σασμός γιατί κούρασε. Και να θα βγάλουμε τους Πανθέους και θα τους επαναφέρουμε. Έχουν καμία σχέση οι Πανθέοι της ΕΡΤ με την... Η μόνη σχέση είναι κάθε δαντουλάκι. Ποιον καθήλωσε? Το 6,3 καθηλώνει και το 4 ο μέσος όρος την τρίτη μέρα σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Άλλο ένα πανάκριβο σύριαλ το οποίο πουλήθηκε από το καλοκαίρι ότι θα βγει στον αέρα με την Dream Team των ηθοποιών και όλοι γινόμαστε Drink Team ψάχνοντας να βρούμε κάτι να πιούμε γιατί δεν αντέχουμε. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Υψηλές προσδοκίες που διαψεύστηκαν αυτό. Ναι. Έχουμε τελειώσει με τα νούμερα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Πριν περάσουμε στα αποκλειστικά θέματα, γιατί δεν κάνουμε μόνο τηλεθέαση εδώ, έχουμε και τα δικά μας θέματα, γιατί μπαίνουμε πίσω από τα γραφεία των στελεχών με έναν τρόπο μοναδικό και θα σας μεταφέρουμε αυτά τα οποία αναμένεται να συμβούν το επόμενο διάστημα. Θέλω να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με το Γαλάτσι. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μάνο Κοκοράκη, ο οποίος εισπράττει και μεταφέρει σε εμάς τον σφιγμό του Fame Story. Σήμερα έχει πρεμιέρα ο παραγωγός και αυτής της εκπομπής, ο Νίκος ο Κοκλώνης με το Fame Story, επαναφέρει ένα προϊόν που πριν από 20 και πλέον χρόνια έκανε τεράστια επιτυχία και πολλοί καλλιτέχνες σήμερα πρώτα ονόματα χρωστάνε την καριέρα τους στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν. Μάνο μου, σε βλέπω στη μεγάλη οθόνη, γιατί η τεχνολογία είναι πολύτιμος αρρωγός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν είμαστε τσουρούτι εμείς είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είσαι χαμογελαστός, έχεις κάνει ρεπορτάζ, θέλω να μου πεις, χθες είχαμε τζενεράλε. Τζενεράλε ακριβώς, η οποία άργησε πάρα πολύ. Καλησπέρα καταρχήν. Να σου, κυρίες και κύριοι, καλή μας αρχή. Να είσαι καλά, με το δεξί. Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή. Έγιναν οι πρόβες εχθές, πολύ ωραίες. Και αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι πρόβες της Κριτικής Επιτροπής με τους 18 υποψήφιους σπουδαστές έγιναν διαφορετική ώρα. Αυτό ήταν μια ιδέα του πολυσχηδή Νίκο Κουκλώνη, ούτως ώστε να μην ξέρει κανείς ποιοι είναι οι υποψήφοι, πώς τραγουδούν, να υπάρχει η έκπληξη για απόψε το βράδυ στις 9 που ανοίγει σε 6 ώρες ακριβώς από τώρα. Το Fame Story ανοίγει επίσημα τις πύλες του για να υποδεχθεί καταρχάς τους 18 σπουδαστές. Μάνο, βάλε μία άνω τελεία. Παίρνουμε επιτόπου, σας τα λέμε, για τον Ανδρέα. Αντρίκο, να είσαι καλά, να είσαι γερός και δυνατός και πίστεψε στην αναστήλωσή σου, όπως μου λες κάθε φορά και γελάμε. Διότι, εντάξει, τα προβλήματα είναι για να τα αντιμετωπίζουν οι δυνατοί και εσύ αποδείχτηκες πολύ δυνατός. Δεν ξέρω εάν θα παίξει ρόλο στο Fame Story. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει ο Κοκλώνης ανενεργό, δεν πρόκειται να τον αφήσει εκτός του Fame Story. Νομίζω ότι η εμπειρία του Μικρούτσικου σε συνδυασμό με την εφράδια του λόγου του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν προηγούμενος παρουσιαστής του σόου και σε συνδυασμό βεβαίως της τεράστιας μουσικής παιδείας που έχει, θα βοηθήσουν τα μάλα στην εκπομπή. Λοιπόν, φεύγουμε. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το βράδυ θα υπάρχει συνεργείο της εκπομπής μας εκεί, προκειμένου αύριο να έχουμε αυτά που άλλοι δεν έχουν, και ξέρετε ότι θα τα έχουμε, και εμείς να πάμε στον διαγωνισμό μας, γιατί ο διαγωνισμός μας, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ και δεν είναι ένας, είναι δύο οι διαγωνισμοί. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κάρτα. Αυτό το οποίο σας δίνουμε σήμερα είναι ένα iPhone 14, λευκό, το οποίο μας το προσφέρει Berkman Cord. Είναι ένα iPhone 14, 128 GB, το οποίο μπορείτε να το πάρετε σήμερα στο διαγωνισμό. Σήμερα είναι ο διαγωνισμός, σήμερα παίρνει ο νικητής ή η νικήτρια το νέο του κινητό. Στέλνετε τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, στέλνετε SMS στο εψιλον ταφ
κενό ονοματεπώνυμο στο 14800, θα το πω άλλη μια φορά. Αφού ευχαριστήσω την Berkman Cord, η οποία υπογράφει πάνω από 70.000 μεταμοσχεύσεις μαλλιών στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Το έχω. Αυτό θα δώσω. Το κουτί είναι κλειστό. Ορίστε, εδώ είναι η ασφάλειά του. Άρη, δείξτε το μας ότι είναι κλειστό το κουτί, δεν ανοίγει το κουτί. Εδώ είναι. Berkman Cord. 14800. Είναι η μεγαλύτερη κλινική μαλλιών στην Ελλάδα. Έχει υπογράψει 70.000 μεταμοσχεύσεις. Διεκδικήστε λοιπόν σήμερα ένα iPhone 14, 128 GB από την Berkman Cord, προσφορά, τη διαδικασία τη βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το δώρο σήμερα. Έφεραν εδώ οι συνεργάτες μου τα μηχανάκια. Αυτό είναι λοιπόν το μηχανάκι, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω, κύριε Γκοργόλη, έτσι όπως το βλέπω, το βλέπετε κι εσείς, μου πάει. Μου πάει, το ξέρω. Μου πάει, είναι περίπου στα 3.000. Το κόστος του είναι ένα μηχανάκι ηλεκτρικό, 125 κυβικά Daytona. Έχεις την άνεση με τα 125 κυβικά να πας παντού από τη μία άκρη της Αθήνας έως την άλλη. Έχεις πίσω θέση, υπάρχει κάτω από τη σέλα αποθηκευτικός χώρος, το κράνος να το φοράμε, σας παρακαλώ. Και αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό, είναι παιδιά ότι δεν πληρώνετε, ξεχνάτε τα βενζινάδικα. Πετάτε την μπαλαντέζα από τον μπαλκόνι ή έχετε μπριζούλα έξω στην πιλωτή. Το βάζετε, το φορτίζετε και κάθε μέρα έχετε ένα ολοκένουργιο μηχανάκι γεμάτο ηλεκτρικά καύσιμα και βεβαίως φιλικό στο περιβάλλον. 125 κυβικά, μπορείτε να το διεκδικήσετε και τα δύο. Όχι το ένα, έχουμε και διαφορετικά χρώματα για να έχετε το δικαίωμα της επιλογής. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας ή στείλτε SMS ε-ταυκενό ονοματεπώνυμο πάλι στο 14800. Επιτόπου, επιστρέφω αμέσως μετά τις διαφημίσεις με τρία μηντιακά θέματα, γιατί εγώ δεν ξεχνώ, είμαι σαν την Κύπρο, δεν ξεχνώ εγώ. Έχουμε τρία θέματα μηντιακά, τα οποία θα προκαλέσουν μεγάλο σούσουρο στους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουμε ψάξει. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι είναι λίγο δύσκολο για έναν ρεπόρτερ να μπει σε παπούτσια παρουσιαστή. Και παραμένει δύσκολο, θέλω να σας πω. Βοηθάτε όλοι εσείς με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει και στους συναδέλφους και σε μένα. Εγώ δεν πρόκειται να το παίξω ποτέ παρουσιαστής. Εγώ αυτό που έχετε και αυτό που βλέπετε απέναντί σας, το αληθινό, το άμεσο, είναι αυτό το οποίο πάντα θα έχω και πάντα θα υπηρετώ. Δεν ξέρω, Θόδωρε, έχω την εντύπωση ότι το κομμάτι με τα βασιλικά έχει δημιουργήσει ντόρο. Έχω την αίσθηση ότι τα μηνύματα τουλάχιστον που έχω πάρει μας περιμένουν και για άλλα τέτοια θέματα. Έχει και πουλήσει. Και επειδή, κυρίες και κύριοι, εμείς λειτουργούμε διαδραστικά, όπως σας είπαμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε μία μετα-ιντερνετική τηλεόραση, οι τρόποι επικοινωνίας, επιτόπου, παπάκι, tvopen.gr, μας στέλνετε την ιστορία σας, την καταγγελία σας, αν θέλετε, το μήνυμά σας, κάποια ντοκουμέντα δικά σας, φωτογραφίες, βίντεο. Τρέχει και το θέμα στη Θεσσαλία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε. Όχι, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε και στο τηλέφωνο από σταθερό ή κινητό 211-212-2352, προκειμένου οι δημοσιογράφοι μας να ανταποκριθούν αμέσως σε ό,τι μας ζητήσετε. Και επειδή λοιπόν δημιούργησε ντόρο ήδη το βασιλικό, το πρώτο μας θέμα για την Άννα Μαρία, σας υπόσχομαι ότι αύριο θα έχουμε συνέχεια. Και θα δημιουργηθεί και αύριο σκόνη για την υπόθεση. Όπως σκόνη θα δημιουργηθεί και με τα θέματα τα οποία έχει ο Άγγελος Αρτεμιάδης ήδη και είναι έτοιμος να μας τα πει. Άγγελε, ξεκινάμε με το GNTM, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε κάποιες προσπάθειες να κλαπεί το συγκεκριμένο προϊόν από τον αντένα και να φύγει από το Star. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, ποια είναι η αλήθεια? Βεβαίως. Ο Αντένα λοιπόν είναι σε μία μάχη διεκδίκησης του GNTM. Θέλει να το κλέψει από το Star.
Και φυσικά σε αυτό έχει παίξει ρόλο το φλερτ που έχει ξεκινήσει στο κανάλι του Μαρουσίου από τις αρχές του καλοκαιριού με τη Βίκυ Καγιά. Να πούμε ότι είχε γίνει πρόταση στη Βίκυ Καγιά για να παρουσιάσει το παιχνίδι Οι Προδότες, που τελικά το έκανε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Οπότε τώρα, σε συνδυασμό με αυτό το φλερτ με την Καγιά, ο Αντένα θέλει από το Γενάρη και μετά να έχει στην κατοχή του τα δικαιώματα του GNTM. Γιατί λίγοι. Ναι. Λίγοι το συμφωνητικό με το Star. Τα Χριστούγεννα. Λίγοι τα Χριστούγεννα και θα το αφήσει το Star, το GNTM. Το Star θέλει και αυτό να έχει στην κατοχή του το GNTM. Δεν σκοπεύει βέβαια να το βγάλει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Πρόσεξε τώρα, θα ζητήσω από τον Άρη να το κάνει μαγική εικόνα. Άρη, φεύγουμε από εδώ και πάμε στο LED Wall, γιατί θέλω να βλέπω στο LED Wall, γιατί είμαστε site. Site δεν είμαστε, συγγνώμη, είδατε, η δύναμη της συνήθειας. Είμαστε εκπομπή με την ταχύτητα του site. Λοιπόν, βλέπετε τα πλάνα από τότε που το GNTM ήταν στον Αντένα. 2009. Εντάξει, έχουμε μοντάρει πολύ ωραία, έτσι. Όταν λέμε για τη Βίκυ Καγιά και πέφτει και το Super Βίκυ Καγιά από δίπλα, είναι καταπληκτικό. Δώσ' μου και λίγο άγγελο εδώ. Δώσ' μου, σε παρακαλώ, λίγο άγγελο εδώ. Να το έχω όλο μαζί, ολοκληρωμένο, έτσι, για να δείχνουμε λίγο την τηλεόραση του 2023. Συνέχισε, άγγελε, το ρεπορτάζ. Εδώ είσαι. Να είμαστε. Mm-hmm. Καταπληκτικό. Δείτε το. Δεν υπάρχει ωραιότερο. Παιδιά, είναι φοβερό παιδί. Εσύ και η Βίκυ Καγιά. Εσύ και τα κορίτσια. Τα μοντέλα μου. Τα μοντέλα είναι φοβερό μου. Εσύ και το μοντέλο. Είσαι μοντέλο, αγόρι μου. Πάντως, λοιπόν, να σου έχω τι θα γίνει τελικά. Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε, έτσι. Έχουν περάσει 13 χρόνια. Και βλέπουμε χρόνια, ότι μάλλον θα επιστρέψει η Βίκυ Καγιά. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπει την κάμερά σου μαζί. Το λέω κρυφά γιατί φαίνεσαι στο βίντεο. Ναι, κοίταξε να δει. Έχουν περάσει 13 χρόνια και βλέπουμε ότι η Βίκυ Καγιά θα επιστρέψει στον Αντένα. Και θα επιστρέψει και πιο ωραία και πιο έμπειρη. Και ως μια παρουσιάστρια πια πρώτης γραμμής. Εντάξει, πλάκα έκανα πριν, έτσι. Σκηνοθέτης δεν είμαι τώρα, μην παρεξηγηθούμε. Απλά είμαστε μια παρέα και νιώθουμε καλά. Τι θα γίνει τελικά, Άγγελε? Να δούμε αν θα τα καταφέρει όμως ο Αντένα και το Star. Δεν είναι ένα χαζό κανάλι. Θέλει να το κρατήσει το GNTM, το θέλει να το βγάλει από τον Οκτώβριο του 2024. Και μάλιστα το καλοκαίρι, όταν έδωσε τα χέρια το κανάλι με την Ελένα Παπαγεωργίου για το Shopping Star, είχε γίνει μια άτυπη προφορική συμφωνία ότι όταν με το καλό βγει το GNTM στο Star, θα το κάνει η Ελένα Παπαγεωργίου. Οπότε έχουμε τώρα. Μια αγωνία εκεί πέρα για την Ηλιάνα. Το θέλει το GNTM και θέλει να το παρουσιάσει. Οπότε, αν της το πάρει από ο Αντένα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι θα παραμείνουν τα δικαιώματα στο Star. Δεν υπάρχει περίπτωση στο Star, ειδικά έτσι όπως πάει η Φάρμα, να αφήσει τα reality στα οποία έχει ιστορία. Φεύγουμε από το Star και πηγαίνουμε στον Αντένα, διότι από ό,τι φαίνεται, πάει να κάνει και άλλη κλοπή ο Αντένα. Mm-hmm. Και δεν είναι ρευματοκλοπή. Είναι κλοπή παρουσιαστή δημοσιογράφου. Μια κλοπή που συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να πούμε ότι ο Νίκος Μάνεσης είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με τον Α, ήδη από πέρυσι. Φέτος τρέχει το συνένα του συμβολαίου του, η οψιόν που λέμε, που ενεργοποιήθηκε πέρυσι αυτόματα από το κανάλι. Ο ίδιος είχα μάθει εγώ την άνοιξη πέρυσι ότι είχε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον δικηγόρο του, ώστε να βρει κάποια παραθυράκια για να μπορεί να το σπάσει αυτό το συμβόλαιο. Δεν τα είχε καταφέρει τότε. Οπότε τώρα αναγκαστικά, θα λέγαμε, τρέχει τη σεζόν αυτή στον Α και ήδη έχει βολιδοσκοπηθεί τον Αντένα, ώστε να επιστρέψει στον Αντένα με τη σύζυγό του, τη Θέμα Βραγάνη, που παρουσιάζει το στούντιο Μεθέα, και να κάνουν από κοινού το στούντιο Μεθέα από την επόμενη σεζόν, μια εκπομπή που την είχαν κάνει και στο παρελθόν. Σε περίπτωση που ο Μάνεσης φεύγει και πάει στον Αντένα, υπογράψει και πάει στον Αντένα, θα παίξει καραμπόλα εκεί? Ναι, η χρυσή εφεδρεία είναι η Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν τη λες και εφεδρεία τώρα την. Εντάξει, είπα χρυσή όμως. Η Τάτη είναι μία. Χρυσή και τόσο σα. Η Τατιάνα Στεφανίδου, λοιπόν, η οποία είναι τα τελευταία 4 χρόνια στο καθημερινό πρόγραμμα του Α. Φαίνεται, λοιπόν, ότι έχει συζητηθεί το όνομά της εκεί στις συσκέψεις στον Α, ότι σε περίπτωση που φύγει ο Νίκος Μάνεσης, θέλουν στο κανάλι να κρατήσουν ένα ειδησογραφικό προφίλ στη ζώνη. Οπότε η Τατιάνα Στεφανίδου είναι η ιδανική λύση και να μετακομίσει δηλαδή από το καθημερινό πρόγραμμα στο Σαββατοκύριακο. Πάντως έχω την αίσθηση ότι το ρεπορτάζ της Τατιάνας, τόσο το καθημερινό και αν σε περίπτωση που πάει το Σαββατοκύριακο καταφέρουν και κάνουν, τέλος πάντων, πείσουν την Τατιάνα πάει Σαββατοκύριακο, έχω την εντύπωση ότι η Τατιάνα το Σαββατοκύριακο ήταν και παλιότερα, έτσι δεν είναι? Μία σεζόν έχει κάτσει, 2019-2020, στον Sky με την εκπομπή μαζί σου. Πόσο καλά ενημερωμένος. Ναι, δεν τα είχε πάει ιδιαίτερα καλά τότε, της πάει μάλλον πιο πολύ το καθημερινό. Δεν πάει τίποτα καλά και έχουμε και σχετικό βίντεο γι' αυτό. Ειδικά για τις εκπομπές. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι η Τατιάνα είναι αυτόφωτη. Θέλω να πω ότι τον παλμό, τον σφιγμό και το ρεπορτάζ που κάνει η Τατιάνα κάθε μέρα, νομίζω ότι συνιστά μάθημα για όλους τους νέους δημοσιογράφους που θέλουν να ασχοληθούν με το ελεύθερο ρεπορτάζ. Και βεβαίως λίγα λόγια για την Τάτη, γιατί δεν μασάει και πολύ. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν με ακούτε εκεί στο κοντρόλ. Έχουμε ήδη στη τελευταία στιγμή, πριν από λίγο, με ενημέρωσαν μέσα από το Star ότι τα δικαιώματα έκλεισε, παραμένουν στο κανάλι για το GNTM.
Παραμένει λοιπόν το GNTM στο Star, δίνοντας τέλος στην όποια παραφιλολογία ή προσπάθεια κλοπής του Αντένα για το συγκεκριμένο προϊόν. Έσκασε τώρα, μου το στείλαν πριν από λίγο στο κινητό. Δεν το γυρνάω το κινητό για να σας πω ποια είναι η πηγή, γιατί θα καούμε. Φεύγουμε και πάμε. Μάλλον όχι, παραμένουμε πάλι στον Αντένα. Γιατί η κακοδιαχείριση των προσώπων στον Αντένα είναι πλέον μάθημα προς αποφυγή σε σχολές διοίκησης τηλεοπτικών σταθμών. Τι συμβαίνει με τον Τάνι Μανίδη? Στα κάγκελα λοιπόν είναι ο Σάξ Ανεμανίδης από τον Αντένα, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες τώρα θα έκανε τον Dragon's Den, θα έβγαινε δηλαδή τώρα στον αέρα. Τα γυρίσματα του Dragon's Den έχουν τελειώσει ήδη από το καλοκαίρι, περίμενε ο Σάξ Ανεμανίδης να βγει τώρα στον αέρα, όμως το κανάλι του μετέθεσε την πρεμιέρα για τον Γενάρη, για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν. Αυτό όμως το ανατρέπει τα σχέδια, γιατί είχε στο μυαλό του να κάνει τώρα τα γυρίσματα για το World Party, ώστε στο δεύτερο μισό της σεζόν να βγει το World Party με τον Γιώργο Μαυρίδη. Τώρα το World Party μένει προς το παρόν άστεγο, οπότε μαθαίνω ότι έχει ήδη ξεκινήσει να μιλά με στελέχη άλλων καναλιών. Αλήθεια. Ναι, βάσκε πουλήσει. Επιχειρηματίας ο Σάκης. Είναι και παραγωγός αυτών των εκπομπών. Γι' αυτό το λέω, επιχειρηματίας ο Σάκης. Βεβαίως. Να δούμε λοιπόν αν θα φτιάξουν οι σχέσεις με τον Αντένα ή αν θα καταφέρει ο Σάκης Τανιμανίδης να πάρει το World Party και να το πάει αλλού. Έχω την εντύπωση ότι ο τεμέτερον Σάκης Τανιμανίδης θα έχει μεγάλα ζητήματα στον Αντένα και έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται όλα μαζί, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο πέρσι ήταν από τα πιο πετυχημένα, αν και στην αρχή της σεζόν είχε λίγο ζόρι, όλο το εξής. Μιλάω για τον Dragon 10, αλλά μιας που θέλεις η να με διακόψεις, είναι ακούω. Το κανάλι διαρρέεται ότι ήταν προγραμματισμένο για να βγει εξ αρχής στο δεύτερο μισό της σεζόν. Και το γνώριζε ο Σάκης Τανιμανίδης αυτό. Ναι. Βέβαια, επειδή είναι εξωτερική παραγωγή, την οποία την υπογράφει ο ίδιος, αντιλαμβάνεσαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει μια δική του παραγωγή, μιλάει με χορηγούς, μιλάει με ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στο προϊόν, και όταν του βάζεις τέτοιου είδους αναβολές, ουσιαστικά του βάζεις τριπλοποδιές για το κομμάτι το παραγωγικό. Ακριβώς αυτό λέει ο Αντένα. Mm-hmm. Και να πούμε επίσης. Ο παραγωγός το γνώριζε αυτό. Μάλιστα. Και να πούμε επίσης ότι δεν είναι το ίδιο, παιδιά, το World Party. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, Μαρία, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Δεν είναι το ίδιο World Party του 2013, 10 χρόνια πριν, κοίτα, με το 2023. Φυσικά, διότι 10 χρόνια μετά είναι διαφορετικοί άνθρωποι. 10 χρόνια πριν ήταν κολλητοί, καταρχάς. Είχαν μια άλλη ενέργεια. Ήταν πιο νέοι, είχαν μια τρέλα. Όλο αυτό το πράγμα ήρθε και στήθηκε και έγινε πάρα πολύ ωραίο και το αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό. 10 χρόνια μετά είναι μπαμπάδες, δεν είναι τόσο κολλητοί πια. Μεταξύ τους έχουν συμβεί διάφορα τα οποία, ξέρεις, χάλασαν και τη φιλία τους. Νομίζω ότι έχουν υπερκεραστεί τα προβλήματα. Οπότε, νομίζω ότι τα έχουν βρει. Νομίζω, Νάσο μου, ότι η χημεία τους δεν θα είναι τόσο δυνατή όσο ήταν την πρώτη φορά. Μάλιστα. Εγώ να σας πω ένα παρασκήνιο το οποίο γνωρίζω και το έχουμε γράψει και στο Νάσος Blog και περισσότερα βέβαια μπορείτε να δείτε στο Νάσος Blog και αυτή την ώρα που μιλάμε, ότι το πρώτο βίντεο που φτιάξανε ως πιλότο εκπομπής για να το δειγματίσουν σε τηλεοπτικές εκπομπές στήχησε 14.500 ευρώ και τα χρήματα αυτά δεν τα έδωσε ο Τανιμανίδης. Τα έδωσε ο κολλητός του. Αυτά. Μάλιστα. Αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κολλητός και συνοδοιπόρος του. Αυτά. Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι συνέβη στο παρελθόν. Άγγελ, έχουμε ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Ναι, είμαστε καλυμμένοι. Έχουμε ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Είμαστε καλυμμένοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς φεύγουμε, αλλάζουμε σελίδα και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Είναι ένα κοινωνικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο προκαλεί φρενίτιδα. Έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ και έχει αλλάξει, αν θέλετε, την καθημερινότητα πάρα πολλών. Προς το καλό, προς το κακό, αναφέρομαι σε ένα γνωστό φάρμακο αδυνατίσματος, το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο κάνει αυτό ή προκαλεί αυτό για το οποίο μας λένε οι ειδικοί και η φαρμακευτική εταιρεία. Έχουμε φτιάξει ένα θέμα, για να σας εισάγουμε στην όλη ιστορία, το οποίο τι κάνει, κάνει μία αναδρομή για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το συγκεκριμένο φάρμακο που προκαλεί φρενίτιδα. Και αμέσως μετά, εδώ, προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων, επωνύμων και μη, που έχουν λάβει το φάρμακο αυτό. Πώς το έζησαν, πώς το βίωσαν, αδυνάτησαν ή όχι. Ερευνητές του Harvard, Ελληνίδα ερευνήτρια του Harvard, μας μιλά για το συγκεκριμένο φάρμακο. Αδυνάτησε ή όχι. Και κορυφαίος ενδοκρινολόγος μας δίνει πολύτιμες συμβουλές για το αν θα πρέπει εμείς που δεν έχουμε πρόβλημα ή εμείς που νομίζουμε ότι έχουμε πρόβλημα να λαμβάνουμε αυτό το φάρμακο και αν κινδυνεύει άμεσα η ζωή μας.
Δείτε το βίντεο και επιστρέφουμε αμέσως. Το μυστικό των πρωτοκλασσάτων στάρ του Hollywood για απώλεια βάρους φαίνεται πως δεν είναι πια και τόσο μυστικό, καθώς το διάσημο και περιζήτητο ενέσιμο φάρμακο έχει προκαλέσει φρενίτιδα σε όλη την Ευρώπη. Το συγκεκριμένο φάρμακο για το διαβήτη φαίνεται πως χρησιμοποίησε και η Kim Kardashian για να χάσει το 2021 πάνω από 10 ολόκληρα κιλά μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Την ίδια δίαιτα, express, ακολούθησε και ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk. Μάλιστα, ο Μάσκ δήλωσε δημοσίως ότι δεν του αρέσει να γυμνάζεται και παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί το ενέσιμο σκεύασμα για τη χρόνια διαχείριση βάρους σε ενήλικες με παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2. Όταν οι ακόλουθοι σχολίασαν στο Twitter το νέο γυμνασμένο σώμα του, ο ιδρυτής της Tesla και της Space απάντησε αφαιρόμενα ωφέλη απώλειας βάρους. Και ένα σωρό διάσημοι, συμπεριλαμβανομένοι της Kim Kardashian και της Adele, εικάζεται ότι το χρησιμοποιούν για να απαλλαγούν από τα περιττά κιλά. Τα φάρμακα αυτά προορίζονται για άτομα με διαβήτη τύπου 2 και χρησιμοποιούνται για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση βάρους. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται από περισσότερους ανθρώπους που επιδιώκουν να χάσουν από 2 έως 4 κιλά γρήγορα. Ασθενείς που έκαναν τις συγκεκριμένες ενέσεις έχει αποδειχτεί ότι μειώνουν το σωματικό βάρος κατά 15%. Το φάρμακο εγκρίθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων FDA στη χαμηλότερη δόση του 1 χιλιοστογραμμαρίου. Ωστόσο, η δόση των 2,4 έδειξε πιο γρήγορα αποτελέσματα. Μάλιστα, μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα διαπίστωσε ότι οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι συμμετέχοντες που έκαναν το πείραμα αυτό και μια συγκεκριμένη ένεση μία φορά την εβδομάδα έχασαν περίπου 17 κιλά. Τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν το εν λόγω hashtag αθροίζουν περισσότερες από 600 εκατομμύρια προβολές και το θέμα μοιάζει να γιγαντώνεται τόσο ώστε να προβάλλει ως ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο. Σύμφωνα μάλιστα με τα επίσημα στοιχεία της Γαλλικής Αρχής για την Ασφάλεια των Φαρμάκων, το 2022 εκδόθηκαν στη χώρα περισσότερες από 2.000 συνταγές για ασφαλισμένους που δεν έπασχαν από ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Στη χώρα μας, τα συγκεκριμένα σκευάσματα ανήκουν στα μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενα φάρμακα. Δηλαδή, μπορεί να το αγοράσει ο καθένας χωρίς την προσκόμιση ιατρικής συνταγής, αρκεί βέβαια να καταβάλει τη λιανική τιμή των 111 ευρώ. Δεν υπήρχε πουθενά στην αγορά. Είναι Σωτήρου, μας ρυθμίζει το δείκτη στο αίμα μας που χρειάζεται ώστε να σταθεροποιείται η αίσθηση της πείνας, της ανάγκης για γλυκό ή οτιδήποτε. Στην ουσία, από το Φεβρουάριο υπάρχει μια στάθεια στην αγορά. Και από τον Απρίλιο που πήρα την τελευταία μου σωστή τετράδα που παίρνει 4 ενέσεις για όλη την εβδομάδα, τώρα κατάφερα να πάρω το πρώτο κουτί. Να, το έχω και εδώ να το δεις. Είναι το πρώτο κουτί που μου ήρθε. Είναι αυτό εδώ. Η φρενίτιδα αναφορικά με το φάρμακο που influencers και διασημότητες διαφημίζουν ως πανάκια στην απώλεια βάρους είναι τέτοια, ώστε πλέον εκείνοι που το έχουν πραγματικά ανάγκη δυσκολεύονται να το προμηθευτούν. Τι γίνεται όμως με τις παρενέργειες? Όπως και με κάθε φάρμακο, πρέπει να δώσουμε τεράστια προσοχή στις παρενέργειες, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι η ναυτία, ο εμετός, το φούσκωμα και η δυσκυλιότητα. Έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες, όπως κάθε φάρμακο. Είναι επικίνδυνο. Επιπλέον, γίνεται πολύς λόγος για τη χαλάρωση και την πρόωρη γύρανση που μπορεί να επιφέρει στο πρόσωπο όσων λαμβάνουν το φάρμακο ή γρήγορη απώλεια βάρους. Κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι όλα βόλεμα στη ζωή μας. Ότι πρέπει να ζοριστούμε για να χάσουμε κιλά, πρέπει να κάνουμε διατροφή, πρέπει η ματαιοδοξία και η καινοδοξία που έχουν κάποιοι να φύγουν στην άκρη και πρέπει να κοιτάξουμε την υγεία μας. Και αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά με τον κορονοϊό. Τώρα είναι η νέα μόδα. Θέλουμε να τρώμε ό,τι θέλουμε. Θέλουμε να τρώμε μπέργκερς, θέλουμε να τρώμε πίτσες, θέλουμε να τρώμε junk food, θέλουμε να τρώμε όλα αυτά τα οποία μας ικανοποιούν. Και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την εύκολη λύση. Παίρνουμε το ενέσιμο, το βάζουμε και μόνοι μας. Αν έχουμε και λεφτά, πληρώνουμε στο φαρμακείο γιατί είναι αρκετά αλμυρό. Το παίρνουμε μόνοι μας. 112 ευρώ η δόση, κυρίες και κύριοι. Κανονικά συνταγογραφείται και αφορά στους διαβητικούς. Αλλά αυτό για κάποιους δεν έχει καμία σημασία. Σου λέει θα το πάρω και θα δυνατήσω. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που το έχουν κάνει. Κάποιοι το κάνουν επειδή έχουν πρόβλημα υγείας και χρειάζεται να πέσει η γλυκόζη τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις θεραπείες τους. Κάποιοι άλλοι όμως το κάνουν προκειμένου να χάσουν κιλά. Και αυτοί που το κάνουν απλά και μόνο για να χάσουν κιλά,
έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές και σοβαρές παρενέργειες. Έχω μαζί μου ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Κυριάκο τον Κιανό, και την σύζυγό της Στάτη, η οποία για πρώτη φορά βρίσκεται μπροστά σε τηλεοπτικό φακό και έχει λίγο άγχος παραπάνω. Πολύ. Αλλά δεν πειράζει, δεν σε φοβάμαι, έχεις τον άντρα σου, είναι άνετος. Κυριάκο, τι συμβαίνει με αυτό το φάρμακο? Να πω καταρχήν συγχαρητήρια, καλό ξεκίνημα. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ. Ο Θεός να σε έχει καλά, δυνατό να μας τα λες, να μας κάνεις και εμάς να ενημερωνόμαστε. Τι συμβαίνει? Στην αγορά υπάρχει μια τρελή αστάθεια να βρει ο διαβατικός το φάρμακό του και είναι πάρα πολύ σπουδαίο για μας να έχουμε το φάρμακό μας. Είναι έγκλημα αυτοί που πηγαίνουν και έχουν τη δύναμη να παίρνουν έτσι το φάρμακο, να αδειάζουν από τα φαρμακεία. Mm-hmm. Κάτι που εμείς λόγω διαβήτη και ασθένειας το έχουμε ανάγκη. Άρα πάμε στη δική σου υπόθεση. Εσύ, στη δική σου ιστορία μάλλον. Εσύ είσαι διαβητικός. Mm. Έχεις αυξομοιώσεις βάρος, έχουμε δει και με πολλά κιλά και με λιγότερα κιλά. Σου έχει δώσει ο γιατρός το συγκεκριμένο φάρμακο. Πας στο φαρμακείο, το βρίσκεις? Από το Φεβρουάριο-Μάρτιο βρήκα μέχρι σήμερα μία θεραπεία, μία δόση. Από το Φεβρουάριο-Μάρτιο, ναι. Ενώ θα έπρεπε. Θα πρέπει να έχω 4 το μήνα, δηλαδή μία τη βδομάδα. 4 δόσεις το μήνα και από το Φλεβάρι, δηλαδή 6-7 μήνες μετά, έχεις βρει μόνο μία δόση. Γυρνάω σαν τρελός παντού και βάζω όποιον έχω και δεν έχω να μου βρει. Έτυχε μία θεραπεία, ναι, ναι. Όχι μία δόση, δηλαδή ένα κουτί με 4. Και αυτό έτυχε ένας φίλος που έχει φαρμακείο να πάει να βρει, να κάνει, να βρει σε αποθήκες από ένα γνωστό που είχε, δηλαδή αναγκαζόμαστε. Κάποιοι μπροστά στην εικόνα τους δεν νοιάζονται καθόλου. Καμία συνέστηση για τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά πρόβλημα. Είναι τρομερό αυτό. Είναι συγκλονιστικό. Τρομερό είναι ότι η αγορά δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα θα έχει τέτοια απότομη ζήτηση. Mm-hmm. Και ξέρει ότι έχω τόσους ασθενείς. Mm-hmm. Ζητάνε τόσα φάρμακα. Προφανώς δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Προφανώς ξέρουν οι αποθήκες ότι χρειαζόμαστε τόσα φάρμακα. Ξαφνικά όταν ζητάνε τα διπλάσια, ναι. Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε το φαρμακό μας. Για μένα είναι τρομερό. Είναι εγκληματικό. Εγκληματικό. Βασικά, και είναι πολύ δύσκολο, δεν καταλαβαίνω πώς το κάνουν. Εσύ το κάνεις και το ακολουθείς. Εγώ όμως δέχομαι τις συνέπειες. Τι συνέπειε του φάρμακου, γιατί έχω το πρόβλημα. Η γυναίκα σου. Με αυτή που πήγε στο κοντρό και πήγε να δει πως είναι. Η γυναίκα σου λοιπόν, Στάτη, τι συνέβη με σένα, τι έγινε με σένα? Έκανα μία δόση και εγώ γιατί ήθελα να δυνατήσω. Να δει πως είναι, γι' αυτό δεν πήγε. Και είχε πολλές παρενέργειες. Άρα για να καταλάβω, εσύ άκουσες για τη μόδα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, και ήθελα να δοκιμάσω και μου κόψει την όρεξη. Το συζήτησες με τις φίλες σου. Φυσικά, ναι, ναι. Και είπες να δυνατήσεις. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε κορίτσι μου. Επειδή δεν έχεις καμία ανάγκη να δυνατήσεις. Έχω παχύνει, γι' αυτό. Τώρα δηλαδή, όπως σε βλέπω, νιώθω ναι, τον εαυτό σου παχύ. Παχιά, ναι. Αν είναι δυνατόν, τσέχνει. Απίστευτο. Και τι έκανες? Παίρνεις λοιπόν το φάρμακο, παίρνεις τη δόση και. Ένιωθα πολύ ανακατοσούρα είχα. Ένιωθα παρενέργειες, θεωρώ ότι είχα. Και μετά με πιάσε χειρότερα γιατί ήθελα να φάω από το φόβο μου. Δηλαδή, νιώθω ότι υπερβατάει μέσα τη κάτι, ε. Ναι, είχα ένα φούσκωμα, αλλά εγώ ήθελα να φάω γιατί φοβήθηκα μην πάθω κάτι. Μάλιστα. Ήταν το αντίθετο, δηλαδή, μου δημιούργησε. Είχε μιλήσει σε κάποιον γιατρό, ο άντρα σου είναι γιατρός. Όχι, το έκανε από μόνη τη και εγώ τη έλεγα την κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Πήρε την ευθύνη και το έκανε. Ο άντρα σου ψάχνει να το βρει για την θεραπεία και εσύ πήγε κρυφά και το έκανε. Ναι, ήθελα να δω αν γίνεται όντω αυτό. Αν ισχύει. Πάντως, να σου πω κάτι. Από τη μία χαίρομαι που έχεις το θάρρος της γνώμης και λες ότι ναι, παρασύρθηκα ναι, από αυτή την ιστορία. Πολύ. Και το έκανα και είχα ταχυπαλμίες, είχα προβλήματα, είχα φουσκώματα, έβλεπα άλλα πράγματα, παρεστήσεις, είχα παρενέργειες κτλ. Ζαλιζόμουν. Και από την άλλη, ειλικρινά σου λέω, έχεις τον άντρα που έχει το πρόβλημα και πας και το κάνεις κρυφά. Ναι, ήταν λάθος μάλλον. Τι άλλες παρενέργειες έχει το συγκεκριμένο φάρμακο? Είχες πέρα από όλα αυτά για πόσο καιρό? Δηλαδή, το έκανες μία φορά και μετά μετά ναι, φοβήθηκα πολύ. Λοιπόν, σαν και εσένα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το έκαναν. Ναι, άλλοι, σαφώς. Άλλοι βίωσαν παρόμοιες παρενέργειες, άλλοι δεν έπαθαν τίποτα. Και να σου πω κάτι, αυτοί που δεν έχουν πάθει τίποτα είναι αυτοί οι οποίοι συντηρούν τη φρενίτιδα. Σου λέει, εγώ το παίρνω σίγουρα, και δεν με ενδιαφέρει ναι. Αν είσαι διαβητικός, αν έχεις πρόβλημα, αν οτιδήποτε. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή αρχή. Αλλά νομίζω είναι ότι. Είναι θέμα ιατρικό και συγγνώμη. Δηλαδή ναι, ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολα και στο Βόλο, κάτι φιλαράκια μου και με τις καταστροφές που γίνονται. Αλλά είναι θέμα υγείας και χαίρομαι που με φώναξες. Είναι θέμα το οποίο ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Και ευχαριστώ και την γυναίκα μου που έχει το θάρρος να το πει. Να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι το οποίο σου κάνει απλά καλό και σου κόβει την όρεξη. Ναι. Εγώ δεν βλέπω καλά. Χτυπάει στην όρεξη, χτυπάει στο πάγκρας, φλεγμονές. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή, ας το σκεφτούν δεύτερη φορά και ας προσπαθήσουν όπως και εγώ πρέπει να προσπαθώ. Και πολλοί συνάδελφοί σου ας το σκεφτούν. Ας το σκεφτούν. Είναι. Ναι, γιατί έχουμε γεμίσαμε τρελούς. Έχουμε δει διάφορες αυξομοιώσεις.
Εντάξει. Έχουν τη δύναμη και το κάνουν. Καλώς το κάνουν, αλλά ας προσέχουν. Αρκεί να προσέχουν. Δεν είναι όμως το καλώς το κάνουν τόσο απλό να το λέμε δημόσια. Γιατί? Διότι υπάρχουν παρενέργειες. Μείνετε μαζί μας, ναι, γιατί ναι. Σας ενδιαφέρει. Ειδικά εσένα, Στάτη, που το πήρες κρυφά. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε με δύο ανθρώπους που το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα, να το δούμε από επιστημονικής πλευράς. Έχω μαζί μου δύο ανθρώπους. Να τους δω. Τους βλέπω. Λοιπόν, είναι. Βοηθήστε με λίγο. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είναι η Μέρη Παπαθανασίου. Είναι η Μέρη Παπαθανασίου, η οποία συμμετείχε σε έρευνα στο Harvard, στο τμήμα φαρμακολογίας, που την είδατε λίγο πιο πριν στο βίντεο, το εισαγωγικό βίντεο του θέματος, την οποία την έχουμε μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα της. Και έχουμε και την ενδοκρινολόγο, την κυρία Λίνα Πάσχου, η οποία μας ακούει και μας βλέπει μέσω Skype. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο που είστε εδώ. Να ξεκινήσω με την πληροφορία, κυρία Πάσχου, κατάχρηση της υπομονής σας μερικά δευτερόλεπτα, έτσι ώστε η κυρία Παπαθανασίου να μας δώσει αυτό το οποίο βγήκε ως απόσταγμα από τις έρευνες στο Harvard. Κυρία Παπαθανασίου, σας ακούω. Είναι τελικά επικίνδυνο το φάρμακο? Είχαμε δύο ανθρώπους εδώ που μίλησαν για επικίνδυνες παρενέργειες. Το επιβεβαιώσατε και εσείς στο βίντεο. Ποιο είναι το απόσταγμα των ερευνών στο Harvard, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από την Αμερική? Δεν είναι απλό να πούμε είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο. Ένα φάρμακο έχει να καλύψει μία πορεία στον οργανισμό μας για αυτά που μπορεί να συμβαίνουν σε ένα ασθενή, στην προκειμένη διαβήτης. Όταν παίρνετε όμως και είναι όλες οι ουσίες μας, οι ορμόνες μας σε φυσιολογικά επίπεδα και βάζουμε μέσα μία φαρμακευτική ουσία η οποία θα αλλάξει τις ισορροπίες του συστήματός μας, mm-hmm. μπορεί να καθιστά επικίνδυνο, βεβαίως. Μάλιστα. Να πάμε και στη γιατρό μας. Είναι δεδομένο, κυρία Πάσχου, ότι η συνταγογράφηση και η ιατρική, αν θέλετε, κατεύθυνση και οι συμβουλές του γιατρού είναι το α και το ω σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και όχι το να το χρησιμοποιούμε απλά και μόνο για να δυνατήσουμε ή επειδή έχουμε λεφτά να το πληρώσουμε, σωστά? Καλησπέρα καταρχάς. Εύχομαι καλή αρχή και μεγάλη επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια επανάσταση στον τομέα του μεταβολισμού. Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι άνθρωποι που ήθελαν να χάσουν σωματικό βάρος ή είχαν ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 δεν είχαν τη βοήθεια τη φαρμακευτική που έχουμε στις μέρες μας. Μάλιστα. Οπότε να ξεκινήσουμε δίνοντας στον κόσμο αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Τα φάρμακα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα του GLP-1 και δρούν τόσο κατεβάζοντας τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα, όσο μειώνοντας την όρεξη, ίσως επηρεάζοντας και τα μεταβολισμό με κάποιους άλλους τρόπους. Άρα οδηγούν και στη γλυκαιμική ρύθμιση και στην απώλεια του σωματικού βάρους. Ερώτηση σε απλά ελληνικά. Ερώτηση mm-hmm. έχω σε απλά ελληνικά. Υπάρχει κάποια, αν θέλετε, έτσι, ηλικιακή απόκληση ή κάποιος ηλικιακός ορισμός? Δηλαδή, μπορεί κάποιο 18χρονο παιδί να το πάρει που είναι παχύσαρκο, μπορεί να το πάρει κάποια 25χρονη, μπορεί να το πάρει? Πόσο επικίνδυνο είναι για κάθε ηλικιακή ομάδα? Υπάρχουν κάποια φάρμακα της κατηγορίας αυτής, συγκεκριμένα η λιραγλουτίδη, η οποία έχει έγκριση και για εφήβους με παχυσαρκία ή υπερβαρότητα και κάποια συνοσηρότητα. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα μας είναι στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παιδική παχυσαρκία, έτσι. Είναι ένα κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια πολύ έντονα. Ακριβώς, ακριβώς. Να πω λοιπόν ότι τα φάρμακα αυτά έχουν ένδειξη και για την αντιμετώπιση του ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, mm-hmm. αλλά και σε μεγαλύτερες δόσεις και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Υπάρχει λοιπόν επιστημονική ένδειξη να το πάρουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραπάνω κιλά αρκετά, δηλαδή δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30, Μάλιστα. αλλά στη χώρα μας αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ μόνο οι συνταγές που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβήτη τύπου 2. Μάλιστα. Το πρόβλημα λοιπόν έγκυται στο εξής. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διαβήτη, όπως ο αγαπητός κύριος Κιανός, έχουν βαφτιστεί διαβητικοί τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας για να μπορούν να έχουν οικονομική πρόσβαση στο φάρμακο, και αυτό έχει προκαλέσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Α, κατάλαβα. Δηλαδή λείπει σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, άμεση ανάγκη, τόσο για την γλυκαιμική τους ρύθμιση όσο και για την απώλεια του σωματικού βάρους. Πάντως θα μου επιτρέψετε να σας πω, κυρία Πάσχου, ότι το σημαντικό εδώ, και αυτό συνιστά κοινωνικό φαινόμενο και αυτό ήταν και η αφορμή να ασχοληθούμε ρεπορταζιακά, είναι ότι οι περισσότεροι ενδιαφέρονται να προκαλούν στον εαυτό τους κορεσμό
προκειμένου να μην τρώνε για να αδυνατήσουν στο βάθος κάποιων εβδομάδων και δεν σκέφτονται ότι αυτό το φάρμακο λείπει από ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη. Ακριβώς. Χρειάζεται έτσι μια συνέστηση, να μπαίνουμε λίγο στη θέση των συνανθρώπων μας που το χρειάζονται και να μην κάνουμε κατάχρηση επειδή θέλουμε να χάσουμε 3, 4 ή 5 κιλά. Το φάρμακο έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Στη δόση του 0,5 και του 1 μιλιγκράμμ απευθύνεται στους διαβητικούς. Για την παχυσαρκία είναι στη δόση των 2,4 μιλιγκράμμ που στην Ελλάδα κιόλας δεν κυκλοφορεί. Μάλιστα. Οπότε πρέπει λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά στο μυαλό μας. Πολλοί συνάδελφοι, θέλοντας να βοηθήσουν συνανθρώπους με παχυσαρκία, δεν πρέπει να αρχίσουμε να κατηγορούμε όλο τον κόσμο, έγραψαν off-label τα φάρμακα αυτά και δημιουργήθηκε όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης στην φαρμακευτική αγορά. Μάλιστα, το οποίο βέβαια... Να πω ότι... Ναι, παρακαλώ. Είπατε κάτι πριν, αν ολοκληρώσατε το συλλογισμό σας, είπατε κάτι πριν το οποίο ήταν σημαντικό. Γι' αυτό και έτσι σας είπα να το πούμε λίγο πιο απλά για να το καταλάβει κανείς. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι οι έρευνες έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που μπορούν να ρυθμίσουν το μεταβολισμό μας ανεξάρτητα από την ηλικιακή μας ομάδα, που δηλαδή σε κάποια χρόνια από τώρα θα μπορεί κάποιος να παίρνει ένα φάρμακο έτσι απλά και να χάνει κιλά. Αυτό το κατάλαβα καλά, αυτό που μου είπατε. Έρχονται στην πορεία και άλλα πολύ πιο δυνατά μόρια. Ναι. Ένα είναι η τριζεπατίδη που ήδη κυκλοφορεί στις ΗΠΑ και το περιμένουμε και εμείς το 2024 στην Ελλάδα. Έρχεται και η ορφογλυπρόνη που είναι από του στόματος φάρμακο της κατηγορίας αυτής. Ναι, είναι φάρμακα τα οποία θα είναι πολύ αποτελεσματικά και πολύ ασφαλή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30. Και πρέπει πάντα να ακολουθεί συνταγογράφηση και οδηγίες γιατρού. Το λέω, το ξαναλέω, ακριβώς. Διότι όλες αυτές οι ταχπινιές είναι πολύ επικίνδυνες. Γιατί κυκλοφορούν και αγύρτες, έτσι δεν είναι, κυρία Πάσχιου. Κυκλοφορούν και διάφοροι που πουλάνε διάφορα φάρμακα απαγορευμένα στην αγορά, πηγαίνουν κάποιοι που έχουν πρόσβαση και τα παίρνουν χωρίς να ρωτάνε γιατρούς και μετά τρέχουν στους γιατρούς και περιμένουν οι γιατροί να κάνουν το μάγο. Ξέρετε κάτι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο με το ΖΕΠΗ και τα αντίστοιχα φάρμακα, το αντιμετωπίζουμε και με άλλες ορμόνες που δίδονται, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που πρέπει να κάνετε, που δίδονται στα γυμναστήρια, στα παιδιά και δεν έχουν άλλοι άνθρωποι που χρειάζονται, ας πούμε, την τριϊδοθυρονίνη, το ταυτρία να την πάρουν ενώ πάσχουν από καρκίνο θυροειδούς. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Απλώς τώρα με το φάρμακο αυτό πήρε τόσο μεγάλη έκταση επειδή αφορά μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάνω από τους μισούς είμαστε υπέρβαροι. Έτσι. Είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και αν δεν είμαστε, είμαστε οριακά στην κόκκινη γραμμή. Κυρία Πάσχιου, αγαπητή μου Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή σου. Θέλω να κλείσω την κουβέντα, αφού σας ευχαριστήσω όλους, με την κυρία Παπαθανασίου και να τη ρωτήσω το εξής. Κυρία Παπαθανασίου, έχει έρθει ποτέ περιστατικό σε εσάς? Γιατί πέραν της ερευνήτριας στο Χάρβαρντ, έχετε και κάποια φαρμακεία από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην Αθήνα. Έχει έρθει κάποια φίλη σας, όπως η Στάτη εδώ, που ήρθε και το πήρε το φάρμακο απλά για να το δοκιμάσει. Και την έχετε αποτρέψει, έχετε πει το κάνεις γιατί είναι επικίνδυνο? Φυσικά, ναι. Και φίλες μου, όταν ξεκίνησε η μόδα από τα social με τις διάσημες, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι ακολουθούν τέτοιες μεθόδους οπωσδήποτε. Και δεν αδυνατίζει από μόνο του τίποτα. Πάντα υπάρχει ο συνδυασμός με την σωστή διατροφή. Μάλιστα. Και τις έχω αποτρέψει ξεκάθαρα. Πάντως, αυτό που μου λες, αγαπητή μου φίλη Μέρη, είναι ότι δυστυχώς υπάρχει τάση και είναι και πολύ έντονη τάση στην Ελλάδα. Και καλό είναι πάντα να ακολουθούμε τις συμβουλές γιατρού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία μας και εσάς και τους επιστήμονές μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν σταματάμε. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ και πάμε να συναντήσουμε, ή μάλλον συναντήσαμε, μία γυναίκα η οποία υπήρξε κατά το παρελθόν καλονή. Παραμένει μια πολύ όρημη και πολύ όμορφη γυναίκα. Ήταν μισελάς, πέρασε μια εφιαλτική ζωή μακριά από τα φώτα και τις κάμερες. Κυρίες και κύριοι, η Ανθή Πριοβόλου μιλάει στο επιτόπου και θα έλεγα ότι αυτό που λέει ίσως να είναι αφορμή για κάποιους να γράψουν ένα μυθιστόρημα, ίσως και μια τηλεοπτική σειρά. Δείτε λοιπόν τι λέει η Ανθή Πριοβόλου για τη ζωή της. Δείτε τι λέει για τα προβλήματα που έχει με το νεκρό παιδί της. Δείτε τι λέει για τα δύσκολα χρόνια ως φυλακισμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δείτε τι λέει για το πώς ζει σήμερα. Το βίντεο.
Η ζωή της γεμάτη επικεφαλίδες, άλλοτε πολύχρωμες και άλλοτε γκρίζες. Χωρίς όμως παρενθέσεις και εισαγωγικά. Τους συχάθηκα όλους και έφυγα, Μάνο. Εικόνες λάμψης, διεθνείς διακρίσεις, πολύτιμα στέματα, αλλά και σκάνδαλα. Η Ανθύπριο Βόλου Μη Ελλά 1982, Μη Αφροδίτη 1996 και Μη Ισυδρόγειο 1997 ξεφυλίζει επί τόπου το βιβλίο της ζωής της. Αποκαλύπτει και αποκαλύπτεται. 11 Εβδόμου 2004. Η δολοφονία του γιου σου Ακρίτα στο Φλίσβο. Φεύγει, χάνεται ο χρόνος. Δηλαδή, μαθαίνει σιγά σιγά ότι αναπνέεις. Θέλεις να μπεις στον τάφο με το παιδί σου. Στην παραλία του Φλίσβου, ο μονάκριβος γιος της Ακρίτας, καρπός του ερωτά της, με τον εκλειπώντα πρώην βουλευτή Ποκράτη Σαβούρα, πέφτει νεκρός από σφαίρες, σε μια συμπλοκή που το Τμήμα Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής το απέδωσε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Με καλούν από τη Γάδα, παπάς, να μου πει ότι πιάσαμε τον πραγματικό αυτούργο και ότι τον έχουμε δώσει στη δικαιοσύνη. Και ώσπου να πάω εγώ να ελέγξω την κατάσταση που από τη Γάδα να πάρω πληροφορίες, η ανακρίτρια τον είχε αφήσει έξω με περιοριστικούς όρους. Τους οποίους σε περιοριστικούς όρους δεν τους τηρούσε και του βγάζει και απαλλακτικό βούλευμα. 4 χρόνια μετά έχω καταφέρει και έχω βγάλει ένταλμα σύλληψης και πιάνουν τον πραγματικό αυτούργο στην Αλβανία. Και το ελληνικό κράτος, με απλά λόγια, είπε αφήστε τον ελεύθερο, εμείς έχουμε τελειώσει. Ποιος είναι ο δολοφόνος του γιου σου? Εγώ είχα πει ότι είναι ο Ντοκάι. Αυτός που δεν θέλησε το εφετείο να έρθει η Ελλάδα να δικαστεί. Δεν είχα παντρευτεί, θα ήμουν νεκρή, Μάνο μου. Θα ήμουν νεκρή γιατί θα είχα δικαίωμα στα περιουσιακά. Περιουσία που έφτιαξα εγώ, Μάνο, ήταν η αιτία να σκοτώσουν το παιδί μου. Τα λαμπερά φώτα της πορείας της έσβησαν απότομα στις 11 Ιουλίου του 2004. Αγάπησες τον πατέρα του παιδιού σου? Τώρα ένα παιδάκι με 32 χρόνια διαφορά, τι να κάνει, τον αγαπάει. Μετά κατάλαβα ότι ο μόνος που αγάπησα στη ζωή μου είναι αυτός ο γιος μου. Η 60χρονη σήμερα Καλονή ανοίγει και τα κρυφά κεφάλαια της ζωής της. Και ο κρυφός της γάμος με το Σαουδάραβο επιχειρηματία σε αγοροπολισίες πετρελαίων, Χαλέν Ταμπάρ. Έζησε το παραμύθι στο έπακρον. Έγινε η γυναίκα Σαουδάραβα και έζησε στην τσέντα. Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από άλλη θρησκεία, τις μεγαλύτερες οικογένειες του τόπου. Πήγα ένα διάστημα κι εγώ εκεί να γνωρίσω όλο το σόι. Επειδή είχαν κατακρίνει πολλοί άνθρωποι τότε και μάλιστα μέσα στην εκκλησία που πήγαινα. Οι εφημερίδες όμως τότε της εποχής έγραψαν ότι η Ανθύπριο Βόλου ασπάστηκε στο μουσουλμανισμό. Δεν ασπάστηκε η Ανθύπριο Βόλου κανένα μουσουλμανισμό. Εκεί ένιωσα πιο πολύ τη φυλακία. Εκεί εγώ ήμουν γάλα και πορτοκαλάδα. Πώς βίωσε όμως η ίδια την φυλακή της Τζέντα? Είναι ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής ότι η γυναίκα ανήκει στον μπαμπά της και μετά στον άντρα της. Δηλαδή είναι ο μπαμπάς, ο αδερφός, ο σύζυγος. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς με τα μαλλιά έξω ή με το χρωματιστό. Φοράς αυτά από μέσα και καλύπτεσαι. Όλες οι γυναίκες φοράνε μπουρκα. Και ήθελα να είμαι εκεί στην κούνια, να κουνιέμαι, να βλέπω λίγο πάνω από... Να βλέπω απ' έξω κάτι. Και δίνεις ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να μεταφέρεις τα οστά του γιου σου εδώ στα Καμένα Βούρλα. Αυτό είναι το χειρότερο όλων αυτή την κατάσταση μέσα σε όλα όσα έχω περάσει. Ζητάω τα οστά του παιδιού μου και δεν μου δίνουν τα οστά. Αυτό που μου απαντάει ο Φωστηρόπουλος είναι όποιος θέλει τα οστά θα να πληρώσει. Μου ζητάνε, Μάνο, 40.000 ευρώ για να πάρω τα οστά του παιδιού μου. Δεν με αφήσανε να χαρώ το παιδί μου, αλλά δεν με αφήνουν ούτε τα οστά του να έχω. Δεν ζω πλέον τη ζωή που μου φόρεσα. Εντάξει, εγώ δεν θα μείνω ούτε στους τίτλους, δεν θα μείνω ούτε στην πορεία της, στον χώρο του modeling και εκεί που τα φώτα και τα flash είναι πολύ δυνατά και εξαιτίας της ομορφιάς ξαφνικά γίνεσαι από ένας καθημερινός άνθρωπος της γειτονιάς αναγνωρίσιμος. Εγώ θα μείνω στην περιπέτεια της μάνας αυτής, η οποία θέλει το αυτονόητο. Θέλει το παιδί της. Θέλει ό,τι έχει μείνει από το παιδί της, προκειμένου να μπορεί να πηγαίνει να προσεύχεται, να πηγαίνει εκεί, να του μιλάει, να νιώθει ότι υπάρχει αυτή η επαφή. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ειλικρινά, το διαδικαστικό δηλαδή κομμάτι, είναι αυτό το οποίο με πληγώνει πάρα πολύ. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να γίνουν πάρα πολύ απλά για τον καθέναν από εμάς. Γιατί σήμερα είναι η Ανθύπριο Βόλου, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Είμαι σίγουρος
ότι κάποιοι από εσάς που μας παρακολουθείτε αντιμετωπίζετε παρόμοια προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό τον λόγο και έχουμε την επικοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο και σας ζητάμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, διότι μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα θα βλέπει τις καταγγελίες σας και τις αναφορές σας, θα βλέπει τις φωτογραφίες και τα μηνύματά σας, προκειμένου να προχωράμε τη δημοσιογραφική έρευνα, διότι εμείς αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για εσάς. Οι τρόποι επικοινωνίας μας. Επιτόπου παπάκι. tvopen.gr για εσάς που έχετε εξοικείωση στο διαδίκτυο με το κινητό σας τηλέφωνο. Πολύ πιο εύκολα μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα παιδιά που βλέπετε πίσω ακριβώς από τον Νίκο Νικολετάκη, τη Μαρία Περδικαία και τον Θόδωρο Στέφο, σας περιμένουν προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί σας, να πάρουν τα στοιχεία σας και να επανέλθουμε. Πάμε λοιπόν. Να σας πω και κάτι τώρα μεταξύ μας. Γιατί εγώ δεν μπορώ, ξέρετε. Παρουσιαστής, αλλά μια ζωή ρεπόρτερ θα είμαι. Δεν έχετε τηλέφωνο? Θα σας το δώσουμε εμείς σήμερα. Να το! Είναι ένα iPhone 14, παρακαλώ. Είναι ένα καταπληκτικό λευκό τηλέφωνο. Το δείχνω έτσι, μια χαρά. 14128 GB. Ορίστε, το κρατάω και καλύτερα για να το έχει ο σκηνοθέτης μας, ο Άρης Ολιγναράς, να το δείτε. Δείτε εδώ, από πίσω. Αυτή είναι η γραμμή ασφαλείας, η οποία είναι κλειστή. Το παίρνετε σήμερα. Μία τυχερή ή ένας τυχερός το λαμβάνει. Μία προσφορά της εταιρείας Bergman Cord. Η διαδικασία για να μπείτε στο διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλή. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Ξεκινήστε να το κάνετε τώρα, στο 14800. Αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή για εσάς που είστε πολύ πιο γρήγοροι με τα δάχτυλα και με τα μηνύματα, στείλτε SMS ε-TAF-KENO το ονοματεπώνυμό σας στο 14800. Διεκδικήστε λοιπόν σήμερα ένα iPhone 14, 128 GB, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή και κυκλοφορεί στην αγορά των κινητών. Μία προσφορά της πολύ μεγάλης εταιρείας Bergman Cord που στηρίζει την εκπομπή. Μία εταιρεία που υπογράφει 70.000 πετυχημένες μεταμοσχεύσεις στους Έλληνες και βέβαια και από το εξωτερικό έρχονται για την Bergman Cord προκειμένου να βάλουν μαλλιά. Και δεν είναι, λέω, μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Σας δίνουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο 6.000 ευρώ. Σχεδόν 6.000 ευρώ, για να είμαστε και ακριβείς. Δύο καταπληκτικά μηχανάκια Daytona versus 125 κυβικά, αξία στο καθένα 2.890 ευρώ, της εταιρείας Gorgolis, καταπληκτική εταιρεία. Κύριε Gorgolis, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι φοβερά τα μηχανάκια. Είναι ηλεκτρικά, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, είναι μηχανάκια τα οποία τα θέλουμε όλοι. Μπορούμε να τα κυκλοφορούμε χωρίς δίπλωμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ξεχνάτε τα βενζινάδικα. Το βάζετε στην πρίζα το βράδυ, ξυπνάτε το πρωί, έχετε έτοιμο το μηχανάκι σας για να κάνετε περισσότερα από 70 χιλιόμετρα μέσα στην Αττική, μέσα στη Θεσσαλονίκη, από όπου μας βλέπετε, από όποια εσχατιά, από όποια γωνιά της Ελλάδος μας βλέπετε. Στείλτε μας μήνυμα. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14800. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS ε-TAF και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Κρατήστε το. 14800. Μπείτε στο διαγωνισμό. Είναι ηλεκτρικά. Στοιχίζουν 3.000 ευρώ το καθένα και ξεχνάτε το βενζινάδικο. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον, είναι η νέα γενιά στα μηχανάκια. Έχουμε δύο επιλογές, θα τα πάρετε και αυτά τα προσφέρουμε σε εσάς. Σήμερα σας δίνουμε το κινητό, το iPhone. Αύριο σας δίνουμε άλλο ένα κινητό, το iPhone. Και σε λίγες μέρες θα έχουμε το μεγάλο διαγωνισμό για το μεγάλο μας δώρο, τα δύο σκούτερ, τα οποία είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή. Φεύγουμε, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επιτόπου, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Open, πρεμιέρα μας σήμερα και έχω την εντύπωση ότι πάει καλά το κομμάτι της ροής της εκπομπής και θα πάει ακόμα καλύτερα αν καταφέρει αυτή η εκπομπή, πέρα από την ενημέρωση, την εγρήγορση και το ρεπορτάζ και την πληροφορία, αν καταφέρει να κάνει και όλους εσάς εκεί έξω χαρούμενους, εσάς που μας βλέπετε από κάθε γωνιά της Ελλάδος σήμερα το μεσημέρι από τη συχνότητα του Open. Και πώς θα γίνει αυτό? Με τα δώρα τα οποία θα σας δώσουμε και πιστέψτε με, έχουν τεράστια αξία.
και συναισθηματική για κάποιους, γιατί δεν μπορούν χωρίς το κινητό τους. Και επειδή δεν μπορείτε χωρίς το κινητό σας και επειδή θέλετε να αλλάξετε το παλιό σας κινητό, έχουμε για σας το καινούριο iPhone 14, το οποίο, κυρίες και κύριοι, είναι 128 GB. Δηλαδή μπορείτε να κρατήσετε βίντεο και φωτογραφίες μέσα δεκάδες, μην σας πω εκατοντάδες και χιλιάδες κομμάτια. Πώς μπορείτε να κερδίσετε το συγκεκριμένο κινητό? Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε μας SMS ΕΤΑΦ, τα αρχικά δηλαδή της εκπομπής, και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Το λέω άλλη μία φορά. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800 για να κερδίσετε σήμερα ένα iPhone 14, 128 GB, μία προσφορά της μεγάλης εταιρείας Berkman Cord, που στηρίζει την προσπάθειά μας εδώ μέσα από τη συχνότητα του Open. Μία εταιρεία που έχει υπογράψει πάνω από 70.000 μεταμοσχεύσεις, μία κλινική πολύ μεγάλη, με τεράστια αξιοπιστία, και όλα αυτά τα χρόνια με την υπογραφή της κάνει την διαφορά στην συγκεκριμένη αγορά. Τηλεφωνήστε λοιπόν από σταθερό ή κινητό, να το. Το βλέπετε? Σε 20 λεπτά το δίνω, παιδιά. Σε 20 λεπτά. Στείλτε μηνύματα. Στείλτε μηνύματα. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800. Αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στείλτε SMS, ΕΤΑΦ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800 επίσης. Είναι απλό, είτε με τηλέφωνο, είτε με SMS. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, όπως σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Αυτή η εκπομπή, πέρα από... Μου φεύγει αυτό το ακουστικό, αλλά δεν πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το βγάζω το ακουστικό λοιπόν και λέω. Λέω. Έρχομαι εδώ. Πάω στο λευκό. Μ' αρέσει το λευκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αυτό το ασπρόμαυρο είναι καταπληκτικό. Μου θυμίζει. Όπω, είναι συγκλονιστικό μηχανάκι. Παιδιά, είναι το Daytona το 125. Είναι συγκλονιστικό μηχανάκι. Είναι ηλεκτρικό σκούτερ αξίας 2.890 ευρώ. Είναι trend. Είναι το Versus. Που είμαι εκεί. Είναι το Versus, είναι το Daytona, είναι ηλεκτρικό. Δεν χρειάζεται να έχετε δίπλωμα, δηλαδή να πληρώσετε για να πάρετε δίπλωμα για μηχανάκι. Είναι ηλεκτρικό, σας δίνει την δυνατότητα να έχετε ένα range, δηλαδή μια δυνατότητα μετακίνησης πάνω από 70 χιλιόμετρα. Μιλάμε για καταπληκτικά μηχανάκια νέας γενιάς που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και θα έλεγα ότι δίνουν το μέλλον και δείχνουν το μέλλον της μετακίνησης. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι και τα συγκλονιστικά ηλεκτρικά μηχανάκια, τα οποία θα έλεγα ότι θα κάνουν και τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη. Φεύγω λοιπόν από εδώ και σας λέω την διαδικασία του διαγωνισμού. Τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε τα συγκεκριμένα μηχανάκια? Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήστε ονοματεπώνυμο ή στείλτε SMS ΕΤΑΦ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία, είτε από κινητό, είτε από σταθερό, είτε βεβαίως στέλνοντας ένα απλό SMS, γράφοντας ΕΤΑΦ, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και πάμε στο 14800. Και από το διαγωνισμό μας φεύγουμε και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον σεναριογράφο της σειράς που σκίζει στο Open, και μιλάω για τον Έρωτα Φυγά. Ακριβώς. Είναι στον δεύτερο κύκλο. Και αναφέρομαι βεβαίως σε ποιον, Μαρία, ποιον συνάντησες? Στον Δημήτρη Αποστόλου, στον Έρωτα Φυγά. Το συναντήσαμε, Νάσο μου, στο κέντρο της Αθήνας και μας μίλησε για πολλά. Μας μίλησε φυσικά για τον Έρωτα Φυγά, που είναι και το επιτυχημένο καθημερινό σίριαλ στο Open, που έχουν αγαπήσει πάρα πολλοί τηλεθεατές. Μιλήσαμε επίσης για την πολυτάραχη ζωή του, για προδοσία, για τον έρωτα. Μας αποκάλυψε ποιος είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής του. Αλήθεια. Μιλήσαμε για τα δύο του αγόρια, τον Απόλλωνα και τον Μπάρη. Επίσης, ο Δημήτρης μας μίλησε για το εκρηκτικό, έτσι, το δύσκολο διαζύγιο που είχε και μας δίνει αποκλειστικά στην εκπομπή δύο ειδήσεις. Πάμε να το δούμε. Έρωτας Φυγάς, μεγάλη επιτυχία όμως. Πολλή δουλειά, χωρίς να αφήνεις τίποτα στην τύχη του και να λες, α, τώρα έχω ξέρω 30 σκηνές, 40 σκηνές. Έγραψε 5 καλές και τις άλλες να είναι όπως βλέπω κάτι ελληνικές σειρές και γελάω, δραματικές, καθημερινές. Όπου τρώνε τη μισή μέρα, ψώνεις αυτό, πήγα εκεί, έκανα αυτό και μετά κάποια στιγμή λένε κάτι για την υπόθεση. Η εγγύηση είναι τουλάχιστον η αρχή να έχεις πέτσινους ρόλους. Δηλαδή ανθρώπους που νιώθεις ότι από κάτω έχουν αίμα, έχουν κόκαλα, έχουν ψυχή, έχουν περάσει πράγματα, έχει πάει στο μάτι όλο αυτό. Και να έχουν εμπιστοσύνη ηθοποιοί στο κείμενο. Και δεν είναι ότι είμαι απαιτητικός,
είναι ότι κάπως αλλιώς το έχεις. Και ξέρεις ότι εάν το ακολουθούσαν ηθοποιοί όπως το έχεις στο μυαλό σου, μπορεί να μιλάγαμε για τελείως διαφορετική τηλεόραση. Σε τι φάση σε βρίσκουμε αυτή την εποχή? Βρίσκεσαι σε μια φάση που όπου βρω καρέκλα, καναπέ, κάθομαι, ξαπλώνω. Διαλυμένος. Συνθήκες πολέμου. Εγώ είμαι ένα παιδί της κωμωδίας και είμαι παιδί της κωμωδίας και αυτήν αγαπάω. Κωμωδία, δράμα δεν πολύ απέχουνε. Δηλαδή είναι ένας παραμορφωτικός καθρέφτης. Βάζεις το δράμα με ένα περίεργο πρίσμα και το βλέπεις κωμωδία. Σου έχει τύχει κάποιο περιστατικό το οποίο ήταν έτσι ιδιαίτερα έντονο, κάποιο είδους συνομπισμού από κάποιο μεγάλο αστέρι τηλεοπτικό? Από αυτή τη δουλειά έχω γνωρίσει αδιανόητη ευχαριστία. Αδιανόητη. Έχω δει πολύ συχνή ευλακία, διαγραφή και επόμενος. Προδοσία στον έρωτα. Προδοσία για μένα είναι να μου παρουσιάζεις μια άλλη εικόνα από αυτή που είσαι και στο τέλος όλο αυτό το αφήγημα να καταραίει. Ξέρεις κάτι, ο έρωτας έχει να κάνει αν χωρέσει τις προτεραιότητές σου. Αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητές μου είναι να μεγαλώσω δύο αγόρια. Με αυτούς τους δύο τύπους, τα αγόρια μου, τους γιους μου, κατάλαβα τι σημαίνει έρωτας. Είχατε και ένα εκρηκτικό διαζύγιο. Πήγα ξαφνικά σε έναν κόσμο περίεργο. Και εκεί μάλλον τα χάσα λίγο. Δηλαδή, φανταζόμουν κάπως αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς θα έμαθα ότι ήταν. Αισθάνθηκες μοναξιά, δηλαδή? Τεράστια. Και μοναξιά πιο πολύ για αυτούς τους δύο. Δηλαδή, ήταν και κουτσούνια τελείως. Δηλαδή, ο Πάρης ήταν ξέρω 4, ο Απόλλωνας ήταν 6,5. Ήταν στα πιο τρυφερά τους. Τέλος πάντων, το έχω ψυχολογήσει, το έχω φιλοσοφήσει, το έχω βάλει κάτω. Και θέλω αυτή τη μία τη μικρή στιγμή μέσα στον χρόνο που συναντιόμαστε να γίνεται μεγάλη, πολύτιμη και να είναι πολύ στρογγυλή, δηλαδή να μην χωράει στα χέρια μας. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει η ώρα. Δεν μπορώ να κλαίω για αυτά που γίνανε πίσω. Δεν μιλάω για χαμένο γάλα, μιλάω για χαμένα χρόνια, χαμένες εμπειρίες, σκηνές κτλ. Θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνεις ένα ακόμα παιδί? Εάν μπορούσα να είχα 40 παιδιά, αντί και αύριο το πρωί θα γίναγα. Ναι. Είδες τι είπα, θα γίναγα. Εάν κάνω ένα καιρό σε κάποιο εδώ ότι αντέχω, θα το κάνω. Είχες μια δύσκολη παιδική ηλικία, με μια μητέρα βράχο. Χοντρικά είναι ότι, εντάξει, γενικώς όταν μιλάω για την Αλεξάνδρα, κάπως με πιάνει, θα περάσει. Αλεξάνδρα δεν πάνε. 3,5-4 μηνών κάπου εκεί πέθανε ο πατέρας μου. Εγώ ήμουνα στο βιζί της ακόμα της μάνας μου, θύλαζα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, με μια φοβερή αξιοπρέπεια, δεν έλειψε ποτέ όσα λεφτά μας λείπανε, τόσα γέλια είχαμε. Χθες ήταν ένα επεισόδιο περίεργο στον έρωτα, που πεθαίνει η γιαγιά. Λέει λοιπόν κάποια στιγμή μια κουβέντα την οποία μου είχε πει η μάνα μου με το θάνατο. Καταπληκτική συνέντευξη, συγχαρητήρια Μαρία, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ο Δημήτρης ανοίχτηκε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι. Κοίταξε, τον Δημήτρη το γνωρίζω αρκετά χρόνια. Είναι ένας πολύ δοτικός και πολύ γενναιόδωρος άνδρας. Ένας πολύ τρυφερός μπαμπάς. Και όσο τρυφερός είναι με τους γιους του, είναι επίσης πολύ τρυφερός και δοτικός και με τις γυναίκες της ζωής του. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης είχε ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο, το οποίο το επικοινώνησε όσο ήθελε και όσο μπορούσε, αν θέλεις. Για το καλό, πολύ δύσκολο για το καλό του παιδιών, έτσι. Εξίσωση, είναι δύσκολο. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα παιδιά, έτσι. Λατρεύει τα παιδιά του, περνάει πάρα πολύ χρόνο μαζί τους, τόσο κατά τη διάρκεια των διακοπών, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και το καλοκαίρι. Περνάνε, από όσο ξέρω, τουλάχιστον 1 με 1,5 μήνα σερί μαζί. Και κάνουν πράγματα, δηλαδή να δεις τον Δημήτρη Αποστόλου να τρέχει, να στα Λούνα Πάρκ και στα θαλάσσια πάρκα και να τον βλέπεις να κάνει τις βουτιές και τα τρελά που δεν φαντάζεσαι. Αφού μου έλεγε γυρίζω σπίτι μετά τις διακοπές και είμαι κατάκοπος, πέφτω και κοιμάμαι από τις 10 το βράδυ. Δηλαδή είναι μπαμπάς. Είναι πολύ ωραίο και αυτό πολύ και αυτές καλός... οι στιγμές μένουν και στα παιδιά, να ξέρεις. Και έτσι. Πολύ καλός μάγειρας από ό,τι μου είπε. Γιατί του λέω, Δημήτρη μου, μαγειρεύεις τα παιδιά σου? Μου λέει βεβαίως. Λέω, τα τρώνε? Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, αγάπη μου. Τα τρώνε επειδή είναι από τα χέρια του μπαμπά. Οπότε, ό,τι και να τους κάνει, προφανώς. Είναι εμπόδια, δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξει η παιδεία μας, το σκεπτικό μας. Είναι η Αθήνα φιλική σαν άποψη? Είναι εξαιρετικά δύσκολη η πρόσβαση. Είναι φιλική σε κάποια τμήματα στο κέντρο της. Βλέπουμε έτσι τα μηχανάκια, έχει γίνει πάρκινγκ, ο πεζόδρομος. Εγώ άμα θέλω να πάω... Ούτε εσύ δεν περνάς. Ποιος εγώ? Εσύ δεν περνάς. Άρα βγαίνουμε δρόμο αναγκαστικά, που εδώ δεν μπορούμε να βγούμε δρόμο εύκολα. Θα πάμε πίσω και θα ξαναγυρίσουμε.
ή μπορώ να κάνω το εξής, επειδή είμαι, έχω καλό αμαξίδιο. Έκανες αυτή την κίνηση, ανεξάρτητα από αν το αμαξίδιό σου είναι καλό, με τον κίνδυνο να χτυπήσεις. Έχω πέσει έτσι. Ο κίνδυνος είναι μόνιμος και συνεχής. Μια περιπέτεια. Βλέπω κάτι από μακριά που δεν μου άρεσε. Για πάμε λίγο, γιατί... Να, οριακά χωράς από εδώ κι εσύ, ε! Οριακά χωράω εγώ. Ναι. Γι' αυτό και είμαι στον δρόμο. Ναι. Θα βγω κι εγώ στον δρόμο, γιατί... Εδώ έχουμε θέμα τώρα, ε! Κοιτάξτε εδώ τώρα να δείτε. Εντάξει. Δείτε τον κάδο ανακύκλωσης. Ο οποίος κλείνει την πρόσβαση. Φυσικά, Δημήτρη, πρόσεχε. Να τον σπρώξω λίγο. Αναγκαστικά θα κάνουμε αυτό που κάναμε πριν. Κάποιος φτιάχνει κάτι εδώ τώρα, βλέπεις. Για να μην χτυπήσει τη μέση σου τώρα. Ναι, και μια χαρά. Ευτυχώς δηλαδή που ήμασταν μαζί. Γιατί υπήρχε και πολύ μεγάλος κίνδυνος να χτυπήσεις και τη μέση σου. Και γενικά κυκλοφορώ, προσπαθώ να είμαι πάντα με κάποιον. Είναι πολύ επικίνδυνο. Κοίταξε εδώ το μηχανάκι. Καλά που δεν ανέβηκα στο πεζοδρόμιο, δεν μπορούσα να κατέβω. Φυγάρι σε ράμπα. Πώς? Μας την είπε κιόλας. Ο Δημήτρης περιμένει να δει αν και κατά πόσο θα τον ανεβάσουν στο λεωφορείο. Θα αποτυπωθεί σε πραγματικό χρόνο η αντίδραση και το τι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Η ράμπα δουλεύει. Η ράμπα δουλεύει. Τέλεια. Ωραίος. Στην επόμενη. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η πραγματικότητα των αναπήρων στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στο κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς. I would find a way. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει μόνη της. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας προβληματίσει ή να μας εκνευρίσει όλο αυτό που είδαμε. Νίκο Νικολετάκη, ειλικρινά, κατά τα άλλα θέλουμε να κάνουμε ιστορικό κέντρο στην Αθήνα. Ναι. Δυστυχώς, όσο συνεχίζουμε, συγγνώμη, όσο συνεχίζουμε και φτιάχνουμε πόλεις και δημιουργούμε πόλεις με κριτήριο τους μη αναπήρους και όχι με κριτήριο ή με τη σκέψη μας στους ανάπηρους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας, τόσο αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν προβλήματα και στο μέλλον. Να τονίσουμε βέβαια ότι ο οδηγός, ο απαράδεκτος που έκανε όλη αυτή τη σκηνή και καταγράφηκε και έγινε viral στα social media και έχει διαταχθεί και ΕΔΕ, είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Θέλω όμως να σας πω κάτι που διάβασα στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ στο θέμα της αναπηρίας και λέει γενικά ότι τα εμποδιζόμενα άτομα βάσει στατιστικών ανέρχονται στο 42,5% του ελληνικού πληθυσμού. Δεν είναι όλοι αμαία, είναι το 10% η αμαία, αλλά είναι και οι ηλικιωμένοι, είναι και οι έγκυες, είναι και τα νήπια. Είναι πάρα πολλά τα άτομα τα οποία θέλουν βοήθεια. Στη σελίδα του ΟΑΣΑ αναφέρει ότι σχεδόν όλα τα λεωφορεία έχουν επιγονάτιση, είναι το σύστημα που κατεβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο το είδαμε. Το 1/4 αυτών φέρει ράμπες, μόνο το 1/4. Μάλιστα. Και γράφει με τη βοήθεια του συνουδού σου των επιβατών ή του οδηγού επιβιβάζεσαι. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ. Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε την Εμιλία Χαλόφτη, η οποία έχει έρθει στην πρεμιέρα μας. Εμιλία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Νάσο. Εγώ ευχαριστώ. Να μεγάλη είσαι... μου τιμή και χαρά που είναι εδώ. Να ευχηθώ καλή σεζόν σε όλους. Καλή αρχή σε σένα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμιλία μου, πώς μπορούμε να χάσουμε 5 κιλά άμεσα χωρίς να τα ξαναπάρουμε? Λοιπόν, το καλοκαίρι πέρασε, έτσι, και μας πλημμύρισε άγχος. Άγχος, πολύ άγχος. Πώς θα χάσουμε αυτά τα περιττά κιλά? Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Τώρα τι γίνεται? Τα περιττά κιλά μπορούν όντως να χαθούν επί τόπου, όπως είναι και η εκπομπή. Έτσι. Χαίρομαι πολύ. Οπότε με την μοναδική και ανεπανάληπτη μέθοδο, Morpheus Lipo, μπορούμε να χάσουμε αυτά τα 5 κιλά εδώ και τώρα. Τι είναι αυτή η τεχνική? Αυτή η θεραπεία, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα και μόνο για την εκπομπή σου δίνουμε μία σούπερ προσφορά 150 ευρώ
όσοι τηλεφωνήσουν τώρα, 150 ευρώ η μέθοδο αυτή. Αλλά πρόσεχε, τι άλλο καλό έχω, δωράκι. Οι 50 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα και θα εξασφαλίσουν την μέθοδο Royal Lipo, θα κερδίσουν δώρο μία υπηρεσία Botox. Μία υπηρεσία με 150 Botox ευρώ όλα αυτά. Για όλο το πρόσωπο. Έλα, ρε, παιδιά, και εγώ, για το μέτωπο, και για το μεσόφριο, και για τα μάτια. Εγώ θέλω να μας πεις γιατί. Και για το λαιμό, που είναι βασικό το λαιμό. Εγώ θα ήθελα να μας πεις γιατί να προτιμήσουμε αυτή τη μέθοδο από κάποια άλλη. Καταρχάς, αυτή η μέθοδο είναι η μοναδική που ήρθε τώρα από Αμερική και αποκλειστικά υπάρχει μόνο στα Royal Clinic. Εκεί κοστίζει 1.200 ευρώ και εμείς μόνο με 150. Άρα μπορούμε να χάσουμε λίπος σε μία μόνο θεραπεία. Μπορούμε να χάσουμε λίπος, ναι, γιατί είναι οριστικό το αποτέλεσμα. Και όχι μόνο να χάσουμε λίπος, πρόσεχε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και σύσφυξη παράλληλα. Ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και σύσφυξη. Τηλεφωνήστε τώρα, ναι, στο 210-44-474-74, τηλεφωνήστε τώρα για να πάρετε αυτή την μοναδική προσφορά. Να σου πω, πόσο γρήγορα μπορούμε να τα χάσουμε αυτά, δηλαδή πόσο γρήγορα φαίνονται τα αποτελέσματα, ρε παιδί μου, να πούμε ότι κάναμε τη θεραπεία και άλλαξε η εικόνα μου. Να σου πω, τα αποτελέσματα, θα πω κάτι. Κοιτάω τους τηλεθεατές και τηλεθεάτες στα μάτια και υπόσχομαι ότι όταν έρθουν να εφαρμόσουν την μέθοδο αυτή, μπορούν να πάρουν και ένα νούμερο μικρότερο μαζί τους. Να φοράνε. Άρα λοιπόν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και γυναίκες που δεν έχουν πάρα πολλά περίτα κιλά, αλλά θέλουν να δουλέψουν να σε τοπικό σημείο κάποιο τα λίπος. 5 κιλά, ναι. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210, συγγνώμη σε διακόπτω. Παρακαλώ. Στο 210-44-474-74. Για να έχετε και οι 50 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα, ήδη μου λένε ότι γίνεται ένας χαμός, έτσι από το τηλεφωνικό κέντρο, θα έχουν την δώρο, την μέθοδο για Botox. Μάλιστα. Πάντως είναι πρόκληση. Να δώσουμε και κάτι άλλο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω οι γυναίκες. Α, σου τα λένε. Εντάξει, και γυαλουρονικό. Αφού και Δημήτρη μου τα λες, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Και γυαλουρονικό μαζί με το Botox. Μισό λεπτάκι. Με 150 ευρώ. Κάνουμε τη θεραπεία, κάνουμε το Botox, κάνουμε και γυαλουρονικό. Αμέ, δηλαδή, όλα μαζί. 150 ευρώ. 150 ευρώ μόνο. Να αδυνατίζουμε και ομορφαίνουμε. Αδυνατίζουμε, χάνουμε το λίπος, γιατί διασπά το λίπος. Έτσι το μηχάνημα αυτό έχει μια κεφαλή που διασπά το λίπος και παράλληλα ταυτόχρονα κάνει και σύσφυξη. Οπότε, 2-1, συν όλο το πρόσωπο που κάνουμε μέθοδο Botox και γυαλουρονικό. Μάλιστα. Εμιλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-44-474-74. Πες το άλλη μία. Αγαπημένη μου, 210-44-474-74. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Με ενημερώνει ο Νίκος ο Νικολετάκης, πριν πάμε στην νικήτρια. Λοιπόν, έχουμε την νικήτρια. Την έχουμε, παιδιά. Λοιπόν, η Αθηνά μας, η Αθηνά Παναγιωτίδη, η τηλεθεάτριά μας, είναι εκείνη η οποία κέρδισε το iPhone. Αθηνά μου, να το χαρείς, να επικοινωνήσεις, να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου, τους γνωστούς σου και με όλους τους συγγενείς σου, κολλητούς σου, με το καινούργιο κινητό. Είσαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ τυχερή. Έχω βγάλει, το βλέπετε, μου έπεσε γιατί καθόμουνα. Εδώ κάνουμε διαδραστική τηλεόραση και επειδή κάνουμε διαδραστική τηλεόραση, τι είναι αυτό που μου δείχνεις τώρα, πες μου. Αυτό που σου δείχνω είναι το πολύ ότι έχουμε νεότερα όσον αφορά την υπόθεση με τον 92χρονο. Mm-hmm. Έχουμε και μία ένοπλη ληστεία με θύμα με πλαστικό χειρουργό. Α, μάλιστα. Θα το ψάξουμε. Αλλά αυτό θα το ψάξουμε στη συνέχεια γιατί είναι τώρα σε εξέλιξη. Να σας πω λοιπόν ότι είναι 6 τραυματίες για το περιστατικό στην Εύβοια. Στην Εύβοια, τα πλάνα και ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει τις αρχές για παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν. Ο 92χρονος. Μάλιστα. Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Και οδηγούσε κιόλας. Του κόλλησε, λέει, και η κόρνα. Λοιπόν. Στην Αμερική το λένε public enemy αυτό. Στην Ελλάδα το λένε δημόσιο κίνδυνο. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε για σήμερα. Θέλω να σας πω ότι είμαι ευλογημένος, τυχερός και νιώθω και πάρα πολύ καλά και ευτυχής που καταφέραμε και φέραμε εις πέρα στην πρεμιέρα μας χωρίς άγχος, με βάση και κοινό παρονομαστή την πληροφορία και το ρεπορτάζ. Θέλω επίσης να σας πω
ότι πριν από μερικά δευτερόλεπτα έφτασε στο γραφείο μας μία φωτογραφία, είναι screenshot, δεν ξέρω αν είναι βίντεο ακόμη, θα το μάθω, που αφορά σε τηλεοπτικό προϊόν, σε τηλεοπτική εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σκληρό, έχει να κάνει με βασανισμό, είναι καταγεγραμμένο, το βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, μου το στείλανε εδώ στο iPad, δεν μπορώ να σας το δείξω, πρέπει να το επεξεργαστούν οι συνάδελφοί μου, πρέπει να το δούμε και αύριο Κυριακή. 2:20 θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Τα λέμε αύριο. Τα φιλιά μου.